Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό με σκορχοπίμενο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίδες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες χαμτοδάθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Και όσοι τι έχω φτιάξει σήμερα, αγόρα μου. Τι χάρα, ρε φίλε, να μια αδικημένη λέξη που δεν τη λες ποτέ στον υπερδυτικό. Έτσι, λες ας πούμε, φαγητό, φαγητάρα. Έτσι, μπάλα, μπαλάρα. Μπιμπιμπιμπιμπάρα. Εδώ τώρα ο ήχος ο καημένος είναι μια λέξη δεν πολύ αδικημένη. Γιατί εδώ να μην υπάρχει ένας υπερθετικός. Τι χάρα είναι, τι χάρα, ακούγεται σαν Ιρλανδός παίχτης. Ο τατούμ, η χάρα. Έχω Χριστοκιώση που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση πίσω από την κονσόλα. Πρέπει να έχει balance ο ήχος, έτσι αγόρμα. Όλοι έτσι, όλοι θα μιλάτε για τον Ραντβάν, όλοι. Ελάτε στην παρέα μου. The target and the mentality to fight for every competition. Έτσι. And first of all, the balance and the aggressiveness and the huge quality. Το huge quality. Huge quality. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε στην παρέα μας. Σου το είχα τάξει. Γύρισε το, άλλαξε το. Πρώτος θα λέω πράγματα για σένα επενετικά, κολακευτικά, αποθεωτικά. Και το γύρισε, το γράφει και αυτόν η ιστορία. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους. Γιατί υπάρχουν και ακόμα και κάποιοι που δεν τους αρέσει. Αίτητο σε πάει. Αίτητο. Στο δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Στο δεύτερο σερί double. Κι όμως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γκρινιάζουν. Εντάξει, οκ. Okay. Εκεί όταν ο άλλος είναι καλόπιστος και σου λέει εγώ ρε παιδί με εμένα δεν μ' αρέσει, ήθελα να κερδίσω στη Λάρισα. Εντάξει, ναι. Με ενοχλεί ο άλλος που προσπερνάει τα 9 καλά και πάει στο 10ο να βρει το αρνητικό και να το αναδείξει. Εκεί. Και πιο πολύ για να κάνει νουμεράκια. Και είναι που τρελαίνομαι. Δεν πειράζει, όλα καλά. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πούμε. Να πω μπαμ μπαμ χορηγούς. Να πω μάλλον πρώτα απ' όλα. Δύο μαγικά δισεύρετα. Ακριβοθόρητα, πανσπάνια. Το Σαντάμ σήμερα φιλέ με τον Μπουμπίκα στο ακριβοθόρητα. Έχεις πει πριν 100% καταπληκτικό ψυχοφρικό που παίρνω καψούριδες και κάνει Σαντάμ στο ακριβοθόρητα. Έλα Κωστάκη, φύγε. Εντάξει, ευχαριστώ. Φεύγω. Όχι, φεύγω, δεν υπάρχει. Έλα, ήρθε ο Βασίλης. Να κάνω. Άμα αρχίζει λέει δύο πράγματα, είναι η αρχή της σχιζοφρένειας. Ένα, στο σπίτι να μιλάς μόνος σου με τον εαυτό σου. Όταν βλέπεις καμιά κωμωδία στο σπίτι μόνος σου και όσοι γελάς, μόνος σου, δυνατά. Μόνος. Ένα, να κάνεις διαλόγους. Ας πάω λίγο στο ψυγείο να δω. Έχει κανένα γλυκάκι, τίποτα αυτά. Όχι ρε φίλε, δεν έχει γλυκάκι. Μόνος όμως. Καλά ρε μάνα, γιατί δεν πήρες. Έπρεπε να πάω, έχεις δίκιο. Άμα αρχίζεις λέει, να μιλάς με τον εαυτό σου, είναι τα πράγματα λίγο σκούρα. Αρχίζει δηλαδή το πράγμα και στραβώνει. Κάποια λιχνία έχει πάρει. Καίγεται την Παναγία των Παρισίων. Καίγεται ολοσχερός. Και θέλω να ξέρω πώς νιώθει αυτός ο Μαλαμπίμπιπ που πέταξε το τσιγάρο ο εργάτης ή αυτός που έκανε την οξυγονοκόλληση. Λέει γιατί μάλλον από τα έργα ξεκίνησε, γιατί κάνανε έργα συντήρησης. Και ένα είναι που θα πηγαίνουν οι καμπούριδες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Άσε που πιστεύω τώρα όλοι θα πάνε να δούνε πώς είναι καμένη η Παναγία των Παρισίων. Και εδώ είμαστε πολύ μπροστά, γιατί εμείς τα δικά μας αρχαία τα καταστρέψαμε μόνοι μας και δεν υπάρχει τίποτα να καταστραφεί. Δηλαδή είμαστε πολύ μπροστά και σε αυτό. Εμείς μόνοι μας. Είναι τόσο παλιά τα δικά μας που γκρεμίστηκαν στο πέρας των χρόνων, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Λέω λοιπόν ξανά ότι... Σήμερα, τυμπανάκι, είσαι έτοιμος για το τυμπανάκι. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα ζουμουσάκια και όχι μόνο. Φίλες και φίλοι είναι τιμόνες. Φίλες, το φίλες και φίλοι δεν είναι. Δεν φεύγει η φωνή και πάει μοιραράκι τελείω. Φίλες και φίλοι, κοιτάξτε, έχω δύο εισιτηριάκια. Το λευκό, το ζαχαρί, το σπαστό του χιονιού. Σαν χιονονιφάδα με μαύρα γραμματάκια επάνω. Δύο ακριβοθόρητα, το λέω σωστά τώρα. Δύο υπέροχα εισιτήρια για τον αγώνα φιέστα της Κυριακής με τον Λεβαδιακό. Μεγάλες στιγμές. Χαίρομαι που άνθρωποι που αγνοούσαν την ύπαρξή μας τα τελευταία 52 χρόνια, παρότι είμαστε 47,
μας τιμήθηκαν για εισιτήριο. Θέλω να πω, οι κληρώσεις γίνονται κρυστάλλινες και πεντακάθαρες. Ούτε στον εαυτό μας δεν κληρώνουμε. Σε δανεική θέση θα πάμε. Πάλι με τον Μανολόπουλο στην 5. Δεν πάω. Δεν θα πάω στα δημοσιογραφικά, όχι. Δεν θα αλλάξω το γούρι. Θέλω να πω αυτό που λέμε από πέρσι το Γενάρη, γιατί το ψιλοξεχάσαμε κάπως πριν το μάθει τη Λάρισα. Αυτό. Το νου σας τρεμπάλα. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Να πάρω το μάτς την Κυριακή με τη Λιβαδιά και μετά ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Να πω λοιπόν ότι σήμερα δίνουμε 2 εισιτήρια για τον αγώνα αυτό της Φιέστας, για τη στέψη του πρωταθλητή, του πανάξιου πρωταθλητή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, μάλλον δεν χρειάζεται να σας περιγράψω, γιατί είμαι βέβαιος ότι νιώσετε κι εσείς έτσι, πόσο πολύ μου χάλασε τη διάθεση χθες η επιβεβαίωση για αυτό που είχαμε πει για τον τραυματισμό του Αντρέ. Θα ασχοληθούμε με αυτό, τα επισκίασε όλα, ήταν το μόνο που θα μπορούσε για λίγο να βάλει ένα κράτηστο «Δεν μας πέφτει με τίποτα!» Δηλαδή εχθές όχι ότι έπεσε, αλλά εχθές δεν είχαμε τη διάθεση να συζητήσουμε για τίποτε άλλο. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα δούμε, θα ανοίξουμε και γραμμές. Λέω λοιπόν, κληρώνουμε 2 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής, για τον αγώνα Φιέστα με το Λεβαδιακό στις 7. Εννοείται ότι αυτό το χαρτάκι που θα κερδίσετε, εσείς που κερδίσατε χθες και εσείς που θα το κερδίσετε σήμερα, δεν πετιέται σε καμία περίπτωση. Είναι συλλεκτικό, το δείχνετε μετά σε παιδιά και εγγόνια, όπως μας δείχνουν τώρα το απόκομα από το 76 ή το 85, οι παλαιότεροι, ειδικά το 76. Και αυτό είναι συλλεκτικό. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 2 εισιτήρια σήμερα για τον αγώνα με το Λεβαδιακό την Κυριακή. Να πω μπαμ μπαμ, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, με Samsung υπερκολοσσό και σε τάμπλετ και σε κινητό και σε τηλεορασάρες και σε καταπληκτικά πλυντήρια. Η Samsung είναι μπροστά, είναι κορυφή και στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα από πολύ μακριά. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα συζητήσουμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί λοιπόν μπορεί να βρείτε τα πάντα. Μπαίνετε, μπουκάρετε, λέτε 8-10 στο πρωί. Ο τρελός λέει ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών. Κόψε και κόβει. Μεγάλο εξάριο Παμπουκίδης. Μεγάλος κόφτης. Μεγάλο, ο πιο αγαπημένος κόφτης μετά τον άλλο κόφτη που φοράνε τα κορίτσια στις παραλίες το καλοκαίρι. Γελάς κι όσοι, γελάς. Ο κόφτης, ξέρεις. Εκεί που δεν περίσσεψε το ύφασμα, κάποτε. Έτσι, φίλε, έτοιμος για τη ζούγκλα είσαι. Έτοιμος. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι για το νούμερο ένα προορισμό για τα κορυφαία γλυκά, όχι μόνο γλυκά, και φοβερές τούρτες και φοβερά παγωτά και τσουρέκια τώρα που είναι Πάσχα και έρχεται, αλλά και για τα σοκολατένια αυγά για τα παιδάκια σας, για τα βαφτιστήρια σας, για τα εγγόνια σας, εκεί στο Νικολαίδη, Αρτοπία Ζαχαροπλαστία, στην Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163. Υπέροχα 3D αυγά με ανάγλυφες επάνω, τις παραστάσεις, θα τρελαθούν τα παιδάκια σας. Θα τρελαθούν. Και εννοείται ότι για φρέσκο, για το πιο φρέσκο ψάρι, ο μοναδικός προορισμός είναι το Αιγαίον, τα δύο ιχθυοπολία, οι δύο ψαραγορές, στο Ωραιόκαστρο 69-56-66, αλλά και στην Αγίου Δημητρίου 214.000 απέναντι από το διοικητήριο. Εκεί θα πάτε και θα με θυμηθείτε. Και νηστίσιμα τώρα αυτές τις μέρες, και νηστίσιμα, καταπληκτικά πεντανόστιμα, πεντακάθαρα, ό,τι αγαπάτε θα το βρείτε εκεί. Σας τα καθαρίζουν κιόλας άμα θέλετε. Σας τα τηγανίζουν ή σας τα ψήνουν κιόλας με μια μικρή επιβάρηση άμα γουστάρετε. Αιγαίων, μην πελαγώνετε πουθενά άλλου. Εκεί θα πάτε. Ήρθε λοιπόν μέσα στην τρέλα, μέσα στην παραζάλη, μέσα στην ατέρμονη χαρά
μέσα στην ανίποτη ευτυχία για το πιο παλικαρίσιο, το πιο κακαλάτο, το πιο παντελονάτο, το πιο αρσενικό, το πιο κρυστάλλινο, το πιο άξιο πρωτάθλημα όλων των εποχών, ήρθε το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να μας χαλάσει τη διάθεση, να μας χαλάσει το κέφι, να μας πάρει λίγη από τη χαρά και να μας δώσει στεναχώρια. Το μόνο. Και δεν εννοώ φυσικά τους διάφορους ρεμπεσκέδες που γράφουν και προσπαθούν να χαλάσουν με κάθε τρόπο τη γιορτή, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας μουτζουρώσουν αυτό το πρωτάθλημα, με διάφορες μαλαμπίμπι που κατεβάζει ο εγκέφαλός, με διάφορα δημοσιεύματα. Χθες διαβάσαμε πραγματικά το ανυπέρβλητο πρωταθλητής δευτέρου γύρου Ολυμπιακός. Αλήθεια το λέω, δεν μπορώ δηλαδή. Δεν μπορώ, φίλε, δεν μπορώ πραγματικά. Μου βγαίνει γέλιο. Ξέρω ότι θα το πω, το έχω διαβάσει. Αυτό ακούστε. Λίγο έτσι να αρχίσει τα γράμματα σας. Για επόμενη εβδομάδα. Και σε δύο-τρεις ημερούλες. Πρωταθλητές θα είμαστε! Αντρέ! 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 Τα δικά σου χέρια θα είναι αυτά που θα το σηκώσουν στον ουρανό της μοναδικής Μακεδονίας. Τα δικά σου χέρια! Τα δικά σου χέρια! Ναι, το πόδι μπορεί να λαβώθηκε, αλλά τα δικά σου χέρια! Τα δικά σου χέρια είναι αυτά που θα σηκώσουν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της μοναδικής Μακεδονίας, την κούπα. Έχω να πω το εξής. Εννοείται ότι η στεναχώρια πραγματικά, πραγματικά μεγάλη η στεναχώρια. Όμως, υπάρχει το όμως. Πρώτος, αυτός δεν θέλει να μας πάρει λίγη από τη χαρά για αυτό που θα γίνει την Κυριακή, για αυτό που έγινε μετά από 34 χρόνια, για το ότι σταθήκαμε όρθιοι μετά την περσινή κλοπή, για το ότι όλη η οικογένεια βρίσκεται στην παραζάλη, βρίσκεται σε μια χαρά ανίποτη. Πρώτος ο αρχηγός δεν θέλει να αλλάξει αυτό. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, πολύ ψαγμένοι, και πολύ μπροστά από την εποχή τους, είχαν βρει βέβαια παροιμίες για όλα. Ουδέν κακόν αμυγές καλού. Δηλαδή, ακόμα δεν υπάρχει κακό που να μην σημαίνει και κάτι καλό, που να μην φέρνει και κάτι καλό μαζί του. Θα μου πεις, τι καλό μπορεί να υπάρχει, ρε Κωστή, σε ένα τόσο βαρύ τραυματισμό που του διέλυσε το γόνατο. Τι καλό μπορεί να υπάρχει. Καλό, μέσα εισαγωγικά, τι. Ο άνθρωπος από την Κυριακή το βράδυ περνάει ένα μεγάλο λούκι. Και σωματικό, κυρίως όμως ψυχολογικό. Και ποιο είναι το καλό σε όλο αυτό το κακό που τον βρήκε? Η ατελείωτη αγάπη, η άνευ ορίων λατρεία που εισπράττει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Από τον πιο πιτσιρικά μέχρι τον πιο γυραλαίο. Από τον πιο ανυποψίαστο μέχρι τον πιο υποψιασμένο. Από τον πιο κοντινό, δίπλα από το σπίτι του στο Ψιλικατζίδικο, μέχρι το Βόρειο Πόλο που είναι ο Εσκιμός, το Παοκτσάκι, και ψάχνει για πετρέλαιο. Και δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε! Σας το λέω, δεν μ' ακούτε! Ένα τσουνάμι, ένας ποταμός, ένα τεράστιο κύμα αγάπης κάλυψε τον Ανδρέ. Διαδικτυακά, ραδιοφωνικά, στα βήματά του, στο νοσοκομείο, στον Άγιο Λουκά που πήγε, παντού. Αγάπη χωρίς τέλος. Και έτσι, μέσα στη δυστυχία του, βιώνει όλη αυτή την αγάπη. Είναι μια ευκαιρία, θα μου πεις, δεν τη βίωνε και πριν. Τη βίωνε, ρε παιδί μου, εννοείται. Διότι είπαμε, αυτός είναι ο πιο καθοριστικός.
Αυτός είναι ο πιο κομβικός. Αυτό το πρωτάθλημα έχει τόσο αντρέ μέσα. Αλλά τώρα στην κακοτυχία, στη δύσκολη στιγμή, είχε την ευκαιρία και έχει την ευκαιρία και θα έχει την ευκαιρία και την Κυριακή να διαπιστώσει ότι όλο αυτό είναι πραγματικά ατελείωτο. Ένας βομβαρδισμός από μηνύματα, συμπαράστασης, λατρείας, σεβασμού. Και μέσα από τα μηνύματα των συμπαικτών του και αντιπάλων και φίλων και εχθρών μέσα αγωγικά και όλων. Δύο κουβέντες έγραψα χθες. Δεν είμαι πολύ φαν, το ξέρετε, με το διαδίκτυο και με το Facebook. Δύο κουβέντες. Και θέλω να τις πω και από τον αέρα, γιατί έτσι το νιώθω ρε παιδί μου, θα σας το πω όπως το νιώθω, όπως θα του το έλεγαν τον είχα μπροστά μου. Αντρέ, αδευτέρωτε αρχηγέ. Τι είναι λίγοι μήνες μπροστά στην αιωνιότητα που έχεις κερδίσει? Τι είναι? 5, 6, 7, όσοι λήψεις. Όσοι λήψεις ρε παιδί μου, τι είναι αυτοί οι μήνες? Μπροστά στην ΕΣΑΗ αναγνώριση, μπροστά στην παντοτινή θέση που έχεις κερδίσει στην καρδιά του κάθε παοκτσί. Τι είναι μπροστά στην αιωνιότητα που κέρδισες? Γιατί έχεις κερδίσει θέση στην αιωνιότητα. Όπως μνημονεύουμε τον Γκουερίνο, τον Τερζανίδη, τον Γερμανίδη, τον Σαράφη, τον Κούδα, όπως μνημονεύουμε αυτούς της ομάδας του 76, όπως μνημονεύουμε την ομάδα του 85. Ρωτήστε τους. Ρωτήστε τον Βασιλάκο, ρωτήστε τον Κωστίκο, ρωτήστε τον Πάπριτσα. Ρωτήστε τον Σκαρτάδο, για ρωτήστε τους. Τους ξέχασε ποτέ κανένας? Υπάρχει ποτέ περίπτωση κανένας να ξεχάσει? Εσύ λοιπόν ήρθες γεμάτος από παραστάσεις, γεμάτος από δόξες, από τίτλους. Ως πρωταθλητής Ευρώπης δεν υπάρχει κάτι ενώτερο για μια ευρωπαϊκή εθνική ομάδα. Μόνο το Μουντιάλ. Ήρθες λοιπόν ως πρωταθλητής Ευρώπης και υπήρχε λόγος που γύρισες. Γύρισες γιατί έπρεπε τα δικά σου χέρια, η δική σου ψυχή, η δική σου νοοτροπία, το δικό σου DNA, η δική σου φλόγα, ο δικός σου χαρακτήρας, με όλες τις έννοιες της λέξης χαρακτήρας. Και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπος και σαν ψυχολογία και σαν ιδανικά και σαν αρχές και σαν ήθος, σαν παρουσία, σαν άνθρωπος. Όλοι οι συμπαίκτες του πρώτα αυτό βάζουν, αν δείτε τα μηνύματά τους. Αρχηγέ μου, εσύ, η ταπεινότητά σου, δείτε τα λόγια του Πέλκα. Εσύ ο πιο σημαντικός που μας δίδασκες να είμαστε με το κεφάλι προσγειωμένοι. Ταπεινή σε αυτό που κάνουμε. Που δεν έδειξε ούτε μια στιγμή ψηλωμένος. Αυτός που βγαίνει έξω και είναι ένας μικρός επίγειος Θεός για τον κόσμο. Δεν ψηλώθηκε ούτε μια στιγμή. Δεν καβάλισε ούτε μια στιγμή το καλάμι. Δεν έδειξε ούτε μια στιγμή αλαζονία και έπαρση. Για το δικό σου χαρακτήρα λοιπόν, μιλούν πρώτα και οι συμπαίκτες, αλλά και οι αντίπαλοι σου. Και ξαναρωτώ. Δεν λέω ότι άξιζε να το πάθεις αυτό για να δεις πόσο πολύ σε λατρεύει και ο απλός Κοσμάκης που χθες δεν είχαμε όρεξη για τίποτα. Σαν να είχε χτυπήσει ο δικός μας άνθρωπος, σαν να είχαμε χτυπήσει το δικό μας πόδι. Σαν να ήταν το παιδί μας που χτύπησε. Ένας δικός μας άνθρωπος, ένας συγγενής. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά από όλους τους παίκτες της ομάδας, που τους αγαπάμε όλους, ακόμα και αυτό που δεν έχει παίξει καθόλου, φοράει τη φανέλα με το έμβλημα, φοράει τα 4 ιερά γράμματα στο μέρος της καρδιάς, αλλά από όλους δεν υπήρχε κάποιος να στεναχωρηθώ περισσότερο από ότι εσύ. Δεν υπήρχε κάποιος. Πάλι θα στενοχωριόμουν και αν χτυπούσε οποιοδήποτε άλλος, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος
που θα μου δίνει μεγαλύτερη στεναχώρια, που θα μας έδινε μεγαλύτερη στεναχώρια αν χτυπούσε. Και δεν μιλάμε για έναν απλό τραυματισμό. Θα ξαναπώ λοιπόν. Τώρα βίωσε όλο αυτό. Νιώσε την ατελείωτη αγάπη στο πετσί σου. Πάρε όλη τη λατρεία του κόσμου. Θα το καταλάβεις και την Κυριακή. Και αν σε αγαπούσαμε μία, τώρα σε αγαπάμε και δύο και τρεις παραπάνω. Και για αυτά που έκανες για μας, και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά και για αυτό που περνάς τώρα. Και το διαπίστωσε και ο ίδιος, γι' αυτό και το μήνυμα στο Instagram. Γιατί μετά το πρώτο σοκ είναι η αντίδραση. Και έγραψε ο ίδιος εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης. Δεν έχω λόγια να περιγράψω όλη αυτή την αγάπη που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου. Το εκτιμώ βαθύτατα και εύχομαι σε όλους σας προσωπικά υγεία σε εσάς και τις οικογένειάς σας. Αυτό που τώρα του λείπει. Σας υπόσχομαι θα γυρίσω πιο δυνατός από ό,τι ήρθα. Την Κυριακή θα είμαι εκεί μαζί σας, δίπλα σας, μια αγκαλιά, μια γροθιά, γιατί είμαστε οικογένεια. Η τελευταία λέξη είναι και το μυστικό. Και για αυτό τον τίτλο και για τους προηγούμενους, τους περσινούς και για αυτούς που θα ακολουθήσουν. Οικογένεια. Έτσι νιώσαμε. Έτσι νιώσαμε χθες. Και συγγνώμη αν μιλάω εξ ονόματος όλων, νιώσαμε ότι χτύπησε ένας δικός μας άνθρωπος. Ένα μέλος της οικογένειάς μας. Δεν είναι «Α, ένας ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε». Okay. Και αυτά είναι που μας δένουν περισσότερο. Αυτά είναι. Και να πω και κάτι άλλο ρε παιδιά. Πόσο ΠΑΟΚ όλο αυτό. Πόσο ΠΑΟΚ. Πόσο αγκαλιά η απέραντη ευτυχία με τη στεναχώρια. Πόσο δίπλα-δίπλα. Πόσο παντρεμένη είναι η χαρά και ο πόνος. Πόσο πολύ στην ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚΤΣΙ είναι αυτό μέσα. Πόσο πολύ αυτό το πράγμα μας είναι οικείο. Η ευτυχία μαζί με τον πόνο. Η απέραντη χαρά μαζί με τη λύπη. Τόσο κοντά, τόσο δίπλα. Μια διαχωριστή γραμμή. Τη μία στα ουράνια και την άλλη ξαφνικά χθες να μην μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Λυσάξανε κάποιοι. Λυσάξανε. Λύσα κακιά. Λύσα, ζήλια, κόμπλεξ. Γλωσσοφαγιά απέραντη. Χολή. Χωλή χωρίς τέλος, με τους τόνους, γιατί πάει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα. Αυτό που πέρσι του το κλέψανε, φέτος τους έκανε κουδούνια παντού. Λύσα ατέρμονη, χωρίς τέλος. Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι. Κόμπλεξ, χωλή. Κάπου αυτό το πράγμα, κάπου θα ξέσπαγε. Και ξέσπασε σε αυτόν. Σε αυτόν που είναι ο πιο σημαντικός από όλους. Τους ποδοσφαιριστές. Και μην μου πείτε δεν υπάρχουν αυτά. Το κακό μάτι μέχρι και η εκκλησία, μέχρι και η θρησκεία μας το δέχεται. Τη Βασκανία. Όταν λοιπόν βλέπεις ατελείωτο κόμπλεξ τόσους μήνες. Χολή. Με το μπουρί της σόμπας. Ο κακός ο λόγος. Κάπου αυτό το πράγμα. Αυτή η γλωσσοφαγιά, αυτό το κόμπλεξ, αυτή η χολή, αυτή η κακία χωρίς τέλος. Γιατί, λες και κλέψαμε κάποιον. Λες και το πήραμε με δόλιο τρόπο από κάποιον άλλον, αυτό που κάνουν αυτοί τόσα χρόνια. Και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Ας είμαι εγώ ο γραφικός. Τόση γλωσσοφαγιά. Και δεν είναι ο πρώτος. Τεράστια απώλεια ο Μαουρίσιο. Την καταλαβαίνουμε πολλές φορές μέσα στους αγώνες. Πολύ σοβαρός τραυματισμός του Μαουρίσιο. Μήνες έξω. Πολύ σοβαρός τραυματισμός του Βέρμπλουμ. Μήνες έξω. Μια ο Καντουρί, μια ο Πέλκας, μια ο Ερίκε. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Κακιά γλώσσα από όλους. Ρε και να λυσάξετε και να λυσάξετε. Θα κατεβάσω τα 15χρονα να παίξουν. Να μείνετε έτσι, δαγκώστε τη γλώσσα σας, να καταπιείτε το δηλητήριό σας που βγάλατε όλο αυτό τον καιρό. Όλο αυτό τον καιρό, λύσα κακιά. Εμείς την Κυριακή
Ένα λόγο παραπάνω έχουμε τώρα, με απόλυτη συγκέντρωση, το λέμε, είμαστε ένα βηματάκι πριν, ναι. Νίκη με τη Λιβαδιά και μετά αυτά που θα γίνουν δεν θα έχουν προηγούμενο. Εγώ ετοιμάζομαι για την επόμενη εβδομάδα Μποφίλιου, κανονικά, με τη μεγάλη δικλίδα που βρήκαν μόνο δύο ακροατές, μια ακροάτρια και ένας ακροατής. Ξαναλέω ότι σήμερα, για αυτό τον αγώνα γιορτή, για αυτό το απέραντο και τρελό παοκτσίδικο πανηγύρι που θα στηθεί την Κυριακή στο ναό, δίνουμε δύο μαγικά, δισεύρετα, ακριβοθόρητα, πανσπάνια εισιτήρια, συλλεκτικά, δύο μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Κλείνω για το ημίωρο, ξαναλέγοντας την εξής κουβέντα. Αντρέ, τίποτα οι λίγοι μήνες μπροστά στην αιωνιότητα, μπροστά στη θέση που κέρδισες στην ιστορία. Δεν είναι τίποτα, είναι μόνο ένα κόμμα, μια υποδιαστολή, μια υπογεγραμμένη, μια τελεία, τίποτα δεν είναι. Μια κουκίδα μπροστά στη θέση που έχεις κερδίσει. Και αυτή η αναποδιά, αυτή η κακή στιγμή, θα σου δώσει την ευκαιρία να εισπράξει ακόμα περισσότερη αγάπη, να την μετρήσεις, να την νιώσεις το παιδί σου, να τη δεις, αυτή τη λατρεία του κόσμου. Αυτά είχα να σας πω. Μπράβο στο Βόλεϊ που έκανε ένα ακόμα βήμα, ολοταχώς για τον τελικό, 3-1 την Κηφισιά. Με τον νέο προπονητή βλέπω περπατάει το πράγμα. Θα δώσουμε πάλι εισιτήρια που έχουν αγοράσει τα παιδιά από το Ανόβερο και κάθε τόσο, το λέω καμαρώνω για τον σύνδεσμο αυτών, για το κλαπ αυτό από το Ανόβερο, ο πρόεδρος, ο Χρήστος ο Τσίκος και οι υπόλοιποι φροντίζουν για αυτούς που δεν μπορούν, που δεν έχουν τη δυνατότητα. Θα δώσουμε πάλι εισιτήρια διαρκείας, όπως και κάναμε και πριν λίγο καιρό. Αυτά θα παίξουμε οι υπόλοιποι και για αυτόν. Αυτό λένε οι συμπαίκτες του, του Αντρέ, αυτό σου λέμε και εμείς. Θα πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχνάτε, Optic Stores Μανολόπουλος, κορυφαίο κατάστημα οπτικών, τρεις γενιές οπτικά, ό,τι θέλετε, στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Αυτός είναι ο προορισμός σας για το κορυφαίο γυαλί στην πόλη. Και φυσικά, Δημητριάδης Construction, για οποιαδήποτε κατασκευή, για οποιαδήποτε ανακαίνιση, διακόσμηση στο χώρο σας, 323-003, ο ιδανικός. Και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, καλείτε στο 323-003. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Δεν πέφτει με τίποτα! Και για τον αρχηγό παίζουμε. Και για τον αρχηγό. Πιο πολύ από ποτέ. Περισσότερο από ποτέ. Παρεπιπτόντως. Είναι 33 και 2 μηνών. Έχω ακούσει από χθες τι 35χρονος, τι 36χρονος, τι ήτανε σερβιτόρος στο μυστικό δείπνο, τι πρόλαβε το βουκεφάλα πόνι ανέμενο να τρέχει στην μπέλα, τι έζησε όταν η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, τι όταν το μεγάλο πεύκο ήταν σε γλάστρα, τι το ουράνιο τόξο ασπρόμαυρο, τι είχε καντίνα στον Τροϊκό πόλεμο. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε, δεν είναι στην πρώτη του νιώτη. Δεν είναι στην πρώτη του νιώτη. Είναι όμως πολύ γερός καρύ. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, κάτι το οποίο διάβασα εχθές. Η ζημιά γίνεται στη φάση νωρίτερα, όπου κάνει τη διάταση, ανοίγει σπαγκάτο για να κόψει τον αντίπαλό του. Είναι μεν το άλλο γόνατο εκεί που τον πονάει, αλλά όταν πάει στη φάση που τραυματίζεται μετά και γίνεται η χοντρή ζημιά και κάνει το άλμα, σκέφτεται ότι πρέπει να ρίξω το βάρος στο υγιές πόδι και γόνατο και όχι σε αυτό που είναι λαβωμένο. Και έχει όντως λογική αυτό. Σου λέει το άλλο το πλήγωσα το γόνατο το πόδι πριν. Ας ρίξω όλο το βάρος στο γόνατο αυτό. Το υγιές, το δεξί. Γι' αυτό γίνεται η ζημιά. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Περαστικά αρχηγέ μου. Περαστικά. Και όλα τα πάνε καλά. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Επίσης να πω το εξής. Μην ετοιμάζεστε με κλειδιά, με σφυριά, με κομπρεσέρ και αυτά να διαλύσουμε το σπίτι μας την Κυριακή. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Σεβασμό. Πιθανό να γίνει κάποιο μεγάλο φιλικό μετά. Δεν θα πάρουμε τώρα δηλαδή. Άιντε, γεια, Γιούργια, δηλαδή πλιάτσικο να δείξει μετά μια εικόνα εγκατάλειψη και μισογκρεμισμένο το γήπεδο, γιατί ακούω διάφορα τις τελευταίες μέρες. Θα υπάρχει η ευκαιρία όταν θα πούνε γκρεμίζουμε
Ο κόσμος να πάρει κάτι. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Όπως επίσης δεν μπουκάρουμε μέσα στο τέλος, γιατί δεν το έχουν σε τίποτα αυτοί να μας αφαιρέσουν τίποτα βαθμούς. Να ξέρετε. Και περιμένουμε λίγο να κλείσει το φύλλο αγώνα, να φύγουν οι διαιτητές. Δεν νομίζω να βιάζεται κανένας να φύγει την Κυριακή. Πάλι από το 82. Γιατί έχω παρκάρει μακριά ή για να μην πέσω στην κίνηση. Έτσι κι αλλιώς θα πάμε πομπή, θα πάμε κομβόι προς το Λευκό Πύργο. Όπως φύγουμε από το γήπεδο, θα πάμε στο Λευκό Πύργο. Αλλά λέω, λίγο υπομονή για να στηθεί η εξέδρα, για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και να μπορέσει να το χαρεί και ο Ιβάν. Να μπορέσει και αυτός που δεν την έχει δει live την ομάδα, που αυτοτιμωρήθηκε, να τη δει live, να τη δει ζωντανά. Να εισπράξει και αυτός την αγάπη από τον κόσμο και την ευγνωμοσύνη. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Δύο εισιτήρια κληρώνουμε για τον αγώνα Φιέστα της Κυριακής. Μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη, εκλεκτά, κοτονοστιμιές. Άγγελος στη Νεάπολη. Και επίσης δύο υπέροχες λαμπάδες ΠΑΟΚ. Ο Μίνος έχει γράψει νομίζω στο σποτ, φίλε, κλαίω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, δύο μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα Φιέστα. Με το Λεβαδιακό την Κυριακή. Στέψη, πρώτα κερδίζουμε, τελειώνουμε και τυπικά με αυτό το πράγμα. Έχουν δίκιο όσοι γκρινιάζουν. Το μυαλό μας είναι μόνο γιορτές. Βεβαίως, θα τελειώσουμε πρώτα, γι' αυτό λέμε το νου μας εμείς. Εδώ και πόσους μήνες. Δυο λαμπάδες ΠΑΟΚ και μια σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Τα παιδιά εκλεκτά πράγματα και εκεί. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς να αρχίσω, με επηρεάζεις. Αλλά όχι, θα πάω όπως ήθελα. 4-3-2-1 και τις επόμενες ημέρες και τις θα επόμενες είμαστε πρωταθλητές. Λοιπόν, είναι σημαντικά αυτά που λες όλα. Ποιο θέμα να το αναφέρουμε, ρε παιδί μου? Καταρχήν, στην Ελλάδα που ζούμε, στη χώρα του προγραμματισμού, είστε σίγουροι ότι θα μας αφήσουν να κάνουμε γήπεδο? Γι' αυτό δεν πρέπει να πειραχτεί τίποτα απολύτως. Μην ξεχνάτε ότι τη χάρτη των Αθηνών έχει 20 χρόνια που το γκρεμίσανε και τώρα αξιωθήκα να τους επιτρέψουνε. Ναι. Ηρεμήστε. Απλά πράγματα. Αντελίνο, έχεις γραφεί, αγόρι μου, και στην ιστορία μας και στις καρδιές μας με χρυσά μεγάλα γράμματα. Όπου και να είσαι. Σε όποια κατάσταση. Είτε στον πάγκο, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο που δεν μπορείς πλέον να είσαι, θα προσφέρεις αυτά που πρόσφερες πάντα, τα μέγιστα. Είμαστε συγκινημένοι μαζί σου, αυτό είναι το μήνυμα από όλους μας. Σωστά μίλησες κάποια στιγμή εκ μέρους όλων μας, Κώστα. Και σε ευχαριστούμε. Α, και επί την ευκαιρία, έχασα να το πω και με διακόπτει συνέχεια. Είδες που δεν μιλάω, σήμερα δεν λέω τίποτα. Το μεγάλο Χρήστο Κιώση, ο οποίος, φίλε, μας προωθεί. Λοιπόν, όταν έκλεισα και μετά λέω, κοίτα που ήθελα να πω μια καλή κουβέντα για τον Χρήστο και πάλι δεν μ' άφησε. Δεν πειράζει, φίλε, είναι σεμνός, καταπεινός. Φιλιά σε όλους τους συντριβανίσιους ιδιαιτέρως και τον Γιώργο περαστικά του. Καλή επιτυχία στην επεμβασούλα. Εντάξει, το μυαλό μας και είναι για εκεί σήμερα. Και να είμαστε γεροί, παιδιά. Έτσι, έτσι. Να το ζήσουμε όλο αυτό. Ζήστε το όλο αυτό. Να απολαύσουμε, να το απολαύσουμε. Και ευτυχώς έχει πολύ καιρό τώρα που εγώ το έχω πει. Απολαμβάνω. Φιλιά σε όλους. Γεια σου Μένιο, Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Θα δώσουμε και μπλουζάκια, Ζουμουσού. Εννοείται ότι θα δώσουμε. Έχουμε κάβα. Φρόντισε ο Δημήτρης από τη Λαδόκολα και τυπώσαμε μπλουζάκια υπέροχα. Έχω κρατήσει κουτί για τα παιδιά του εξωτερικού, είπα, ειδικό. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Γεια σου Παναγιώτη. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, μ' ακούς? Πεντακάθαρα. Η εβδομάδα ξεκινάει από την Κυριακή, άρα το σύνθημα δεν κάνει λάθος. Εντάξει. Ναι, αλλά σήμερα όμως που το λέμε... Η Κυριακή θα παίξουμε. Ναι, παιδί μου, είναι... Άρα είναι η επόμενη εβδομάδα. Εσύ λες την επόμενη, έτσι. Έτσι, όπως το λέει το σύνθημα είναι. Δεν, κανένα σύνθημα του πάρου δεν το έχει κάνει λάθος ποτέ. Πάρ' το, δικό σου είναι, δικό σου, πάρ' το. Όχι δικό μου. Δικό μας. Δικό μας.
Δικό μας. Αδέρφια αφού πάω. Έτσι. Και για τον Αντελίνο αυτό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ειλικρινά με πονάει πάρα πολύ για τον Αντελίνο. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Το μόνο που μπορούσε να μου χαλάσει τη διάθεση, φίλε, ήταν αυτό. Στο λέω ειλικρινά. Χθες δεν είχα κέφι για τίποτα. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Την προηγούμενη φορά που πήραμε το πρωτάθλημα, κάποια στιγμή έγραψαν τα σπορ, αυτή η πολύ μεγάλη αθλητική εφημερίδα τεράστια της Θεσσαλονίκης που μας πόνεσε και αυτό που σταμάτησε. Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ. Ήταν 11 ποδοσφαιριστές τραυματισμένοι από εκείνη τη μεγάλη ομάδα που πήρε το προηγούμενο πρωτάθλημα. Το έχει γράψει τα σπορ. Ναι. Οι παλιότεροι να το θυμούνται. Και πρωτοκλασσά την παίκτης. Κοίτα στην κερκίδα και έβλεπαν... Ήτανε και έβλεπαν τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. 11 ποδοσφαιριστές ακριβώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε δύναμη για να τελειώσουμε τη δουλειά ακριβώς. Που είναι το double πλέον, γιατί το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι το double πλέον. Για το double στεναχωριόμαστε. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να παίξουμε πάλι στην έδρα αυτών. Όχι μπορεί, σίγουρο. Ο ΠΑΟΚ δεν είπε. Καλά, παίξει. Σίγουρα εκεί θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ εκεί, έχω μία αμφιβολία. Δεν έχω δικαίωμα να πω μία αμφιβολία. 100%. 100%. 100%. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί και ο ΠΑΟΚ. 100%. Σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια στις έντρες των αγωνών. Απλά εκεί θα γίνει ο τελικός. Θα τα δούμε, θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Και πάλι όταν... δεν τους φοβάμαι. Καλά, 100%. Δεν τους φοβάμαι. Φυσικά. Φυσικά. Αλλή μόνο τώρα. Ούτε ο τραυματισμός του Βιερίνια γίνεται παραμονή του τελικού. Θα έχουμε το χρόνο να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια. Πρέπει οι υπόλοιποι να σκυλιάσουν, να παίξουν και για τον αρχηγό, να παίξουν και για αυτόν. Και να μην φανεί το κενό που είναι τεράστιο. Ωραία. Δεν υπάρχει. Εγώ διαφωνώ κάθετα με το ουδής αναντικατάστατος. Μεγάλη βλακεία. Υπάρχουν κάποιοι που είναι αναντικατάστατοι. Τι να λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτοί που θα παίξουν. Καταλαβαίνω. Όχι, είναι μεγάλο λάθος αυτό, ρε παιδιά. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Να πω ένα τελευταίο που είναι σαν ανέκδοτο. Δεν είναι δικό μου, ας πούμε. Ξεκινάει η Αθλητική Κυριακή και λέει ο εκδεξιών καθήμενος. Δεν ξέρω τα όνομα. Δεν τους διαχωρίζω. Λοιπόν, λέει. Στα τελευταία χρόνια, λέει. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτές οι ομάδες λέει, που κινδυνεύουν, στα τελευταία παιχνίδια συνέχεια κερδίζουν. Ναι. Άντε ρε. Ναι, είναι μια Κυριακή απόγευμα, φίλε μου, βραδάκι. Μην αγχώνεσαι. Βραδάκι, σούρουπο. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτή τη χώρα. 18ρες, κουκουβάκες και αυτά. Νυχτερίδες, τριζόνια. Ναι. Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό δεν θα γελάσουμε με αυτό που είπες, αδερφέ. Στιγίζεις. Στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου Παναγιώτη. Φιλιά. Ζου μου, αδερφέ μου. 485 αν βάζεις από τηλέφωνο. Θα βάλω και από τηλέφωνο φυσικά. Όπως αγαπάς, δεν ξέρω, είπα. Όλα λέω. Μέσα τα βάζω. Όλα. Και θέλω ο Γιώργος να είναι την Κυριακή. Θα είναι. Κήπεδο. Θα είναι πιστεύω. Πάρα πολύ γιατί αξίζουν αυτοί οι έφηβοι. Του ΠΑΟΚ να είναι φυσικά, εκεί, σε αυτή τη γιορτή. Φυσικά. Όλοι οι έφηβοι. Όλοι. Ξέρεις τι εννοώ. Πολύ καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Την αγάπη μου. Να σε καλά. Ζουμουσού. Φιλιά. Γεια. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε. Ακόμα και τη στιγμή της στεναχώριας που μας φέρνει πιο κοντά. Που μας κάνει πιο δυνατούς. Που μας δένει σαν οικογένεια. Έτσι θέλουμε να μας πιέντε κόντρα. Έτσι. Γλωσσοφαγιάρε! Λυσάξανε, βρε! Λυσάξανε όλοι, ρε! Λυσάξανε! Λύσα κακιά και ξύδι! Μοιράζει! Ξύδι! Βουτιές το ξύδι, σαν το Scrooge McDuck! Φιλιά! Γεια σου πάνω! Γεια σου Παναγιώτη! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Πάμε στον μεθεπόμενο 2310-287-888! Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι γίνεται, δόξα τω Θεώ! Εμείς μαζί για μια ζωή!
Άκου λοιπόν τι γίνεται τώρα. Είσαι ο? Είμαι ο Στέλιος. Γεια σου ρε Στέλιο. Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια με μπλουζάκι Ζουμουρσού, πανελλήνιο πρωτάθλημα σκοποβολής αεροπόλου. Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Πόσο ήθος έχεις, πόσο ήθος! Έτσι, έτσι. Και δίπλα είχα την ομάδα του Παναθηναϊκού με στολές, έτσι. Και με ρωτήσατε τι είναι το Ζουμουρσού, θα μάθει φέτος. Τότε θα το μάθουμε και να πούμε ότι αυτό το πρωτάθλημα και τον τάβλο πρέπει να αφιερωθεί στα παιδιά που δεν είδαν ακόμα τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Υπάρχει μια γενιά που δεν τον είδε. Σωστότατο. Έτσι. Αυτοί που γεννήθηκαν. Τα παιδιά μας, η κόρη μου, τα δικά στα παιδιά. Φυσικά. Την εξαρία παντού. Φυσικά. Αυτά τα παιδιά. Όσοι γεννήθηκαν μετά το 85. Έτσι. Δεν τον έχουν δει. Τον μόνιμο πρωταθλητή. Ακριβώς. Αυτό που υδρώνει τη φανέλα με προσωπικότητα και κύρος. Ακριβώς. Και θα το δουν. Έπρεπε πέρσι, από πέρσι να τον έχουν δει. Έτσι. Και άλλες φορές. Δεν είναι ότι δεν τον είδαν επειδή δεν το άξιζε. Και άλλες φορές. Αυτό λέω. Να το αφιερώσουμε. Αυτό λέω. Σε αυτά τα παιδιά που δεν ήταν τον πάρα πρωταθλητή. Και σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να τον ξαναδούν επίσης. Δυστυχώς τα πέμπει και όχι μόνο. Δυστυχώς. Ακριβώς. Δυστυχώς. Με όλη την αγάπη να το χαρούμε και να το σηκώσουμε. 27-33. Ο Στέλιος είμαι. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλα τα παξάκια σε όλο τον πλανήτη. Γεια σου Στελάρα! Να είσαι γερός! Γεια σου αδερφέ μου, γεια σου αδερφέ μου, τι ωραίος φίλε. Πρωτάλημα σκοποβολής με ζούμου σου φανέλα. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Στη στιγμή της ανίποτης χαράς. Ακόμα και χθες που μπήκε ένα αγκάθι στα πλευρά μας. Και μας μάτωσε χθες. Όλους. Προχθές το βράδυ δηλαδή, απλά χθες ήρθε η επιβεβαίωση. Δεν χρειάζεται να είμαι γιατρός, ούτε το παίζω ειδήμονας, ούτε ορθοπαιδικός, ούτε χειρουργός. Καταλαβαίνω, είπα χθες, τι έχει πάθει ένας παίχτης από τους μορφασμούς και από τη δική του αντίδραση. Δεν περιμένω τη μαγνητική. Μ' αρέσει που κάποιοι βιάστηκαν στην αρχή να πούνε μια απλή κάκωση. Τι λέτε ρε, σφαδάζει ο άλλος έτσι για μια κάκωση. Και βγαίνουν οι συμπαίκτες του μετά και στις δηλώσεις στα Τέμπη, στο μνημείο των παιδιών και λένε είμαστε μαζί του στο Γολγοθά που θα ακολουθήσει και θα ανέβει τώρα ο αρχηγός. Τι Γολγοθάς, για 10 μέρες Γολγοθάς. Δεν πρέπει να περιμένω την μαγνητική για να καταλάβω. Καταλαβαίνω πολλά πράγματα από πριν. Και όταν βλέπεις τόσα χρόνια, εκείνη τη στιγμή φαίνεται το πώς. Ο άλλος πιάνει το πόδι του, καταλαβαίνει πρώτος ο αθλητής. Ο ποδοσφαιριστής έχει ακούσει το κρακ, έχει ακούσει το γόνατό του. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ και ο Παναγιώτης, ο Παφούλιας είμαι. Α, καλώς τον Παναγιώτη ρε. Βρίσκεσαι ρε μορφή. Είμαι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το Παγιωργή κάθομαι. Μπράβο λοιπόν. Τι κάνετε, πώς πάτε. Υπέροχα. Εδώ, κάνουμε ζουμουσάδα. Ο ΠΑΟΚ τι έγινε με το... Ο Βιερίνε τραυματίστηκε σοβαρά. Τι έγινε, δεν πήρες χαμπάρι. Ναι, δεν είδα κόσμο, δεν πήγε τελικά το γήπεδο, δεν επιτρέπεται να μπουν ο κόσμος, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί περίμενε νομίζω να γεμίσει κόσμο. Τώρα την Κυριακή έχει φιέστα με το Λεβαδιακό. Κερδίζουμε το Λεβαδιακό, χρειαζόμαστε ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια, κερδίζουμε τη Λεβαδιά και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Νομίζω. Το πιο άξιο, το πιο παντελονάτο, το πιο κακαλά το πρωτάθλημα ever. Ναι, νόμιζα, μ' ακούς. Βεβαίως ακούω. Νόμιζα να έμπαινε... Οι οπαδοί, οι παουζίδες, νόμιζαν να έμπαινε το τρένο και λέω δεν γέμισε κανένα το τρένο, αλλά δεν είχε κόσμο. Τελικά πήγανε με χτέλ. Τι τρένο, δεν σε καταλαβαίνω τι λες. Τρένο είναι η ομάδα. Τρένο είναι η ομάδα η ίδια. Αυτοί πώς πάνε, με το χτέλ, πάνε Λάρισα ή με το τρένο. Με ανεμόπτερο. Πώς είναι αυτό. Ο Χρήστος τι κάνει, ο Κιός και ο Βουλίου. Με αερόστατο. Αυτά που λες. Και ναι. Και αυτό ακριβώς. Ο Μάριος. Ο Φραγκούλης. Ο Φραγκούλης. Ο Φραγκούλης. Ναι, είναι εκεί. Βεβαίως. 10 η ώρα, ε. 10 και 1 έρχεται ο Μάριος για την εκπομπή του. Α, 10 και 1. Πού να είσαι και 10, 10, 10 και 10. 10 παρά 10, μα θα έρθεις πολύ νωρίς έρχεσαι. Ναι. Χάρηκα που είχαμε αυτό το διάλογο. Χάρηκα κι εγώ. Άντε, γεια. Γεια. Yeah. Έχω πολλούς καμένους, αλλά μερικοί είναι πιο καμένοι από τους καμένους. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Τόσο ξεκάθαροι διάλογοι. Α, φίλε, μαγεία. Μαγεία, δεν είναι.
22, πώς το είπαμε το παλικάρι που έκανε σκοποβολή. Στέλιος. Στέλιος. Στέλιο, να ξέρεις εσύ μπορεί να κερδίσεις σκοποβολή σε ένα άλλο λιμάνι που πανηγυρίζουν τις πάσες, τα εισιτήρια, τις τελικές. Βεβαίως. Είχαν ένα θέμα με τη σκοποβολή, δεν σκότωναν ούτε μπεκάτσα από το μισό μέτρο. Έτσι. Γι' αυτό και τώρα φωνάζουν, θα ξέρεις το σύνθημα που θα φωνάζουν την Κυριακή που θα παίξουν, δεν ξέρω εγώ. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρώτοι στις τελικές και στις πάσες, λέω. Και την επόμενη εβδομάδα και την εβδομάδα θα είμαστε πρώτα, λες, Β γύρου και Β πίτα σουβλάκι. Και μπιφτεκίου επίσης. Και το άλλο, λέει, θα αλλάξει, λέει, ο ύμνος και θα γίνει θρύλιε των πιντέδων ο Σιφιπιακέ. Ναι. Πρωταθλητής του κόσμου εισιτηριακέ. Επίσης, η εφημερίδα θα αλλάξει τίτλο. Ο προβαταθλητής θα παραμένει. Όχι, δεν είναι. Παραμένει προβαταθλητής. Εννοείται. Πάντα σε πρόβατα απευθύνεται. Οπότε παιδιά, πρέπει να είναι προβαταθλητής. Εμείς κάνουμε, υποτίθεται, μια ψυχαγωγική, μια χιουμοριστική εκπομπή. Τα λέμε και γελάμε. Αυτοί τα λένε και τα πιστεύουν όμως. Δηλαδή, εκεί είναι το φοβερό. Δηλαδή, μιλάμε σανό με τον τόνο. Όχι με τον τόνο, φίλε, πώς θα γίνει. Κοίταξε, αυτό το με τις λέξεις με τον τόνο γενικά να τις προσέχεις, γιατί με τους τόνους είμαστε καλοί εμείς. 2-3 τόνους ανάλογα. Τι γίνεται, ρε, τι. Πραγματικά το βλέπω στον τοίχο, Χρήστο, και λέω, με πιάνει νευρικό γέλιο. Κοίταξε, Κωστή, το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι μόνο αυτό το σωματείο, το τρισάθλιο όπως λέει και ο Μένιος, θα μπορούσε να έχει έναν εκπρόσωπο ο οποίος μονίμως υποβαθμίζει τους πάντες, τους προσβάλλει, τους κάνει έτσι, και καλά με πρόφαση την ηλικία του, ας πούμε. Δηλαδή και τι είναι κακό, ρε, η μπάρμπα, να έχεις, δηλαδή είναι κακό να έχεις 3 πρωταθλήματα. Τι να κάνουμε, ζητάμε συγγνώμη. Και όπως είπε ο Πάτερ, 1000 φορές 3 λιοντάρια παρά 44 γατιά. Τι να το κάνω. Βρεγμένα. 30 μολυσμένα, βρώμικα, κλεμμένα, χάρισμά σας. Χάρισμα, είδαμε τι πάθανε που 1-2 χρόνια δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα. Δες πώς είναι τώρα. Δεν ξέρουν τι να πούν, τι να δικαιολογήσουν. Ακόμη, έτσι θα μάθετε. Ακόμη τους έχουμε στη μεθαδόνη. Εμείς, δεν τους έχουμε κόψει εμείς τελείως, 34 χρόνια, όχι απλά γιγαντωθήκαμε. Όχι απλά γίναμε περισσότεροι. Όχι απλά γίναμε πιο δυνατοί. Πιάστε μας, κάντε το αν μπορείτε. Κάντε δεν το. Μπορούν. Αν δεν μπορείτε. Μπορούν. Πού να μπορούν, φίλε, τι λες τώρα. Όχι 34 χρόνια, 34 μέρες αυτοί δεν μπορούν. Κωστή, κάτι σημαντικό για την Κυριακή. Πρώτον, πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση την ΠΑΕ, γιατί βλέπω μια διάθεση να πάμε να ξυλώσουμε το μισό γήπεδο. Τι ακριβώς θα γίνει και αν η ομάδα θα παίξει του χρόνου σε Τούμπα. Φυσικά. Να το διευκρινίσουν, γιατί βλέπω να πηγαίνουν όλοι με εργαλεία, κάβουρες κτλ. Μην έχουμε θέματα, γιατί μιλάμε ότι είναι και περιουσιακά στοιχεία της ομάδας. Το διευκρίνησα ότι δεν είναι επειδή θα φύγουμε από τον Πατρικό, ξυλώνουμε τους οβάδες. Κρεμιόμαστε από τους πολυέλεγους. Γενικά, επειδή ακούω έτσι μια τέτοια τάση, και κάτι άλλο, αν μπορούμε να αφήσουμε, παιδιά, την ομάδα να κάνει τη φιέστα, μην μπούμε μέσα και κάνουμε καμιά μπούκα 20 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα κτλ. Να αφήσουμε, γιατί στην Ξάνθη έφυγε οι παίχτες άρων-άρων, να αφήσουμε να γίνει ό,τι να γίνει όλο το τελετουργικό. Ακριβώς. Και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λογικά θα υπάρξει κάποια εξέδρα. Έτσι και μετά, παιδιά, ας μπούμε όλοι μέσα. Αλλά να περιμένουμε. Καταρχήν, αυτοί είναι ικανοί να μας αφαιρέσουν βαθμούς, φίλε. Έτσι. Δηλαδή, το ξέρω, γι' αυτό λέω. Έτσι, είναι ικανοί για όλα. Οπότε, περιμένουμε. Πρέπει εμείς να έχουμε το νου μας σε όλα τα θέματα. Έχουμε φύγει, να κάνουμε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει. Να φύγει το διαιτητικό τρίο. Να κλείσει το φύλλο αγώνα. Να φύγουν οι αντίπαλοι όλοι. Και μετά να βγει και ο Ιβάν να χαρεί, να πατήσει και αυτός τα άγια χορτάρια εκεί, να πούμε, τον αγωνιστικό χώρο. Και να μας δούμε και από το φεγγάρι. Γιατί είναι σίγουρο ότι την Κυριακή θα μας δούμε από το φεγγάρι. Τι λες τώρα. Αυτό που θα ζήσουμε την Κυριακή, κοιμηθείτε καλά, φάτε καλά, ντυθείτε καλά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, εκεί. Και θα ανταμώσουμε εμείς με τα παιδιά μας, εγγόνια, παππούδες όλοι. Τα πάντα, Κωστή μου, και κάτι τελευταίο. Ναι. Πραγματικά πιστεύουν πολύ ότι θα πάρα πολύ και από εμάς, συμπαοξίδες, θα πηδούσαν σε εκείνη τη φάση όπως πήρε ο Αντρέ, με κίνδυνο να ρισκάρει τη σωματική του υγεία. Είναι πραγματικά τρομερό πως αυτό το παιδί έβαλε και την ψυχή του και τη σωματική του υγεία και τα πάντα. Στο πλάγιο αράουτ. Ναι, στο προς όφελος του ΠΑΟΚ. Αυτό τα tape που έχει μονίμως πίσω από το δικέφαλό του, όσοι τα έχουν βάλει, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα και προσπαθούν να απομονώσουν τους μυς για να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ακριβώς. Πραγματικά του εύχομαι όσο πιο γρήγορη ανάρρωση και να γυρίσει 10 φορές πιο δυνατός και όπως λες εσύ, το όνομά του γράφει και στην αιωνιότητα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Ό,τι έχει καλημέρα, κάνει. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, Χρήστο. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Α, διάλειμμα, ε! Διάλειμμα! Ωραία. Πάμε διάλειμμα.
Αιγαίων, Ψαραγορά, Ιχθυοπολία, Πρότυπα, Πεντακάθαρα. Κάντε τη βόλτα σας και στο Ρεόκαστρο. 69-56-66 έρχεται τη Λιβεριά και στην Αγίου Δημητρίου απέναντι από το Διοικητήριο. 214.000 εκλεκτά πεντανόστιμα και νηστίσιμα αυτές τις μέρες. Και σουπιές και καλαμαράκια και χταπόδια και υπέροχα πράγματα. Πεντανόστιμα. Θα με θυμηθείτε και την Κυριακή ανοιχτά. Ενημερωθείτε, σας τα καθαρίζουν τα ψάρια, έρχονται έτοιμα, ούτε μυρωδιές στο σπίτι, ούτε γκρίνια, ούτε τίποτα. Φυσικά Νικολαίδη, ζαχροπλαστεία, αρτοποιία, τσουρέκια τώρα το Πάσχα, υπέροχα κεράσματα και φυσικά σοκολατένια αυγά με τους παιδικούς ήρωες για το βαφτιστήρι, για το εγγόνι, για το παιδάκι σας. Πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα, στην Καραολή και Δημητρίου και 237 και 163. Πεντανόστιμα και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Και φυσικά χορηγός πρώτης ώρας ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Όποιος πήγε, βγείτε να τα λέτε όταν πηγαίνετε εκεί και σας περιποιούνται. Για όλους τους χορηγούς ισχύει αυτό, όχι μόνο για την ηλεκτρονέτ. Εκεί λοιπόν θα βρείτε Samsung και ψυγεία και πλυντήρια και τηλέφωνα και τάμπλετ και τηλεοράση Samsung αυτό το διάστημα, εβδομάδα και διάστημα. Με τον κολοσσό που λέγεται Samsung. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, εσείς γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δύο μαγικά χαρτάκια. Για τη γιορτή της Κυριακής με τη Λιβαδιά. Εκεί που γίνεται η στέψη. Κερδίζουμε πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Δύο μαγικά χαρτάκια. Δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ υπέροχες. Και μια σακούλα κρέατα από το κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Εκλεκτά κοτονοστιμιές. Κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κι αν θες απόψε να στα πω δείξω, έλα την Κυριακή για να στο δείξω. Έλα, έλα. Όσοι επίσης άσπονδοι εχθροί και φίλοι θεωρούν ότι αυτό το μεγάλο πλήγμα θα μας λυγίσει, θα μας γονατίσει, θα μας ξενερώσει, κάνουν τεράστιο λάθος. Πιο συσπηρωμένοι, πιο αγαπημένη, πιο αποφασισμένη, πιο οικογένεια μετά από αυτό που συνέβη στον Αντρέ. Τους ενημερώνουμε απλά για να ξέρουν, να το έχουν υπόψη τους. Και ολύνω μέσα στα μηνύματα για τον Αντρέ. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι φίλοι από κάθε άκρη της γης ήρθαν μηνύματα συμπαράστασης. Θα πάω στις γραμμές, καλωσορίζουμε το νέο χορηγό, τη Φοροπρόβλεψη, εδώ και 25 συναπτά έτη. Μία από τις κορυφαίες, αν όχι κορυφαία, εταιρεία φορολογικού σχεδιασμού για φορολογικές σας δηλώσεις, για το περιουσιολόγιο, για το πόθεν έσχες, για ρυθμίσεις οφειλών, για κάθε φορολογική απορία που έχετε, για ανησυχία, για τα χρέη, για τα δάνεια, για το τι ισχύει. Βενιζέλου 50, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, 2310-2250-02. Ο Μουτσιάνας ο Γιώργος, χρόνια εμπειρία. Και η Φοροπρόβλεψη, μένετε ήσυχοι με αυτά τα θέματα. Προστατεύει την περιουσία σας, προστατεύει το βιό σας, τον κόπο σας, όπως κανένας άλλος. Με απόλυτη τεχνογνωσία, με απόλυτη εμπειρία για το σχεδιασμό το φορολογικό σας. Για όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτού του είδους τα πράγματα. Φοροπρόβλεψη, ξαναλέω, 2250-02, ενημερωθείτε, Βενιζέλου 50, κέντρο-κέντρο. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Έρχομαι τώρα 5 γραμμές. Μου κάνει σήμα. Εκτός κι αν είναι μούτζα. Όχι, 5 είναι. Παρακαλώ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ανάποδα την έκανε ο άνθρωπος, ρε. Ανάποδα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο. Εκπληκτικά πράγματα. Πεντανόστιμα. 705-750 σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Γλύφετε τα δάχτυλά σας. Δεν θέλετε να φύγετε. Ξαναπάτε. Ξανά και ξανά. Γιατί κολλάτε αν πάτε εκεί. Και φυσικά ο νούμερο ένα χαλβά στη γη. Χαλβάς Λουκάς, μπαίνετε στο lukas.gr, εξάγει σε πάμπολες χώρες παντού στο εξωτερικό, σε εκλεκτά σημεία στην πόλη, όχι όπου όπου, ο κορυφαίος χαλβάς με τη γεύση που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε, ξαναλέω, κληρώνουμε δύο μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα φιέστα, γιορτή, έφτασε η ώρα, ζήστε το αυτό που γίνεται, ακόμα και τη δύστιχη τη στιγμή, και τη δύσκολη τη στιγμή, δεν λυγίζουμε. Γεια σου Μαριλής, την έχετε τρελάνει με τα εισιτήρια. Την έχετε τρελάνει με τα εισιτήρια. Λάλησε το κορίτσι. Λάλησε, τι να κάνει, να τα γεννήσουμε.
Λες και έχουμε ένα καρνέ και τα γεννάμε τα εισιτήρια. Τόσα μας δώσανε, τα κληρώνουμε κανονικά. Χαλάσαμε τις καρδιές μας με ανθρώπους που είμαστε χρόνια φίλοι και παρέα. Δεν έχεις, δεν έχω. Τα κληρώνω κανονικά στον αέρα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Να ξέρετε. Πάμε. Δύο εισιτήρια λοιπόν, μαγικά χαρτάκια για την Κυριακή. Δύο υπέροχες λαμπάδες ΠΑΟΚ και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Χθες δώσαμε το Ακροπολείο Μιχάλης. Θα ξαναδώσουμε. Μία-μία το πάμε. Μία-μία το πάμε. Καλημέρα σας και sorry που καθυστερήσαμε. Ναι. Γεια σας. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Θα μάθετε οι αντίπαλοι να βλέπετε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κυριακή κλειδωνίστηκε η κολόνα. Αλλά να σου πω κάτι. Να μου πεις. Γιαννάρα, έλα. Στουτγκάρδι, έλα, αγοράκι μου, έλα. Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε. Δεν πέφτει. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Σ' ακούω. Δεν έχω να πω πολλά, έτσι. Μου περισσεύουν κάτι πετόνια βενζίνης. Μπορώ να σας στείλω. Πότε θα το βάλεις φωτιά? Δευτέρα πρωί. Έχω ειδοποιήσει, τους κλειδώνουμε απ' έξω τους άλλους και πώς λέει, Ηλία ρίχτω. Εγώ θα το πω Χρήστο κάφτω. αλήθεια ρώτησα. Ρώτησα αλήθεια. Παιδιά, πυρσό μέσα στο στούντιο υπάρχει πρόβλημα. Μου είπαν, υπάρχει όντως περίπτωση να κάνουμε ζωντανή. Άμα αρπάξουν έχει οι αυγοθήκες που έχει γύρω γύρω η μόνωση. Παρανάλωμα. Το έκαψε ο Τσατσαρός την ημέρα της τέψης. Λοιπόν, προπάνιο, αοσμό, αχρωμό. Ωραία φίλε, τι ώρα. Με φλογοβόλο. Δεν μπορεί να ανιχνευτεί, έτσι και με μία σπίδα κάνει και έκρηξη. Μπερλάτα! Γεια σου Γιάννη, ζουμουσού αδερφέ μου και το στούντιο και με. Φιλιά! Όντως ρώτησα. Παιδιά, μπορούμε. Λίγο δύσκολο. Μπορεί όντως να καείς. Και εσύ και το στούντιο όλο. Γιατί ήθελα πυρσό, ήθελα. Έχω μια έκπληξη την έχω κρατήσει για τη Δευτέρα. Αλλά πυρσό που ήθελα να ανάψει ο πυρσός. Λίγο έτσι λέει να κάνει. Εντάξει, όλο. Θα είναι κρίμα να μην μπορείς να κάνεις εκπομπή την Τρίτη. Και κανένας δεν μπορεί να κάνει. Και να μην μπορεί να ξανακάνεις επίσης. Εκπομπή σαν τον Νίκη Λάουντα η φάτσα. Φαντάζεσαι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Παιδικά θα γίνεις κανάρης από ό,τι κατάλαβα. Μπερλάτα. Έμα. Κοίταξε λοιπόν. Οι φίλοι μου τρελό δεν με λένε επειδή δεν έχω σώα στα σφρένας. Η τρέλα δεν έχει φύγει ποτέ. Αυτό λοιπόν, είναι. Η τρέλα είναι ιερή και χρειάζεται που και που να την έχουμε. Χωρίς αυτή δεν κάνουμε εκπομπή. Χωρίς αυτή θα βγαίνουμε να λέμε δελτίο ειδήσεων. Δεν γίνεται. Εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά η ομάδα να δείξει αυτό που έχει κτίσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή μέχρι σήμερα χρειαζόταν να υπάρχουν κάποιοι που να μπορούν να στήσουν μια δυνατή μηχανή. Η μηχανή έχει στηθεί. Αυτοί που το κάνανε υπάρχει ο προπονητής φυσικά, αλλά μαζί με τον προπονητή αυτός που το κτίσε και πραγματικά έτσι το βλέπω είναι ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι η μεγαλύτερη στιγμή που θα μπορούσαν συμπτωματικά να συμπέσουν τα πράγματα είναι που ήρθε ο Σαββίδης, που ήρθε ο Ανδρέας και ήρθε και ο Λουτσέσκου. Είναι μια φοβερή στιγμή που κυριολεκτικά μπορούσαν αυτά μαζί να το κάνουν γρήγορα. Μιλάς πολύ όμορφα και λες αλήθεια. Μπορεί να είναι σημαντικοί άνθρωποι και να είναι διασκορπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Είναι η μοίρα να το φέρει έτσι και όχι μόνο η μοίρα και το μυαλό κάποιων ανθρώπων να συμπράξουν, να τύχουν το ίδιο χρονικό διάστημα, στο ίδιο μέρος για να γράψουν ιστορία. Ακριβώς. Κάποιος ανέλειπε από αυτούς αν δεν ήταν ο Ιβάν, αν δεν ήταν ο Ρασβάν, αν δεν ήταν ο Αντρέ, αν δεν ήταν ο Μάτος, αν δεν ήταν ο Βαρέλα, δεν ήταν ο Κρέσπο. Όλοι αυτοί λοιπόν έτυχε να συναντηθούν και να γράψουν μαζί την ιστορία. Έτσι. Όπως ακριβώς το λες. Είναι πολύ, πολύ ωραίο το σχόλιο σου. Ακριβώς. Απλά αυτός ο άνθρωπος
δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστής. Είχαμε την ευτυχία να έχουμε αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο με κεφαλαίο Α και πραγματικά έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Δεν είναι εύκολο να έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου, ούτε μέσα στο χώρο εργασίας. Αυτό φάνηκε και φαίνεται καθημερινά, εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να ξεκαθαρίσω και ένα ακόμα πράγμα, αυτό που με τις ημερομηνίες. Ναι. Η πρώτη ημερομηνία, 12 του μηνός, είναι τα γενέθλια του ΑΣ. Είναι της μαμάς. Η δεύτερη ημερομηνία είναι τα γενέθλια της ποδοσφαιρικής ομάδας. Όλες οι ομάδες έχουν και δεύτερα γενέθλια. Απλά δεν τα εμφανίζουν. Δημιουργήθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα στη δεύτερη ημερομηνία, στις 20-21, δεν ξέρω πότε είναι ακριβώς. Ναι, λοιπόν, δεν είναι έτσι ακριβώς. 20, γιατί? Μου επιτρέπεις κιόλας, ναι, με όλο σεβασμό, ναι. 20 γιορτάζουν, είναι η ημερομηνία που εκρήθηκε το πρωτόκολλο, που μπήκε η σφραγίδα, ας το πούμε έτσι, από το πρωτοδικείο. Δεν έχει να κάνει για τον ΑΣ ναι, ή ναι, ναι, ναι. Για την όχι τότε, ομάδα. Στις 12 γιορτάζουμε, γιατί στις 12 πάρθηκε η απόβαση και ιδρύθηκε στην ουσία το σωματείο. Ακριβώς, στις, το 20, στις 20 γιορτάζουν αυτοί που λένε ότι στις 20 μπήκε η σφραγίδα από το πρωτοδικείο. Δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο ή με αλφα σίγμα ή κτλ. Μισό λεπτάκι, αυτό που ιδρύθηκε δεν είναι το σωματείο του ποδοσφαίρου στις 20. Όχι, 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 δεν ισχύει αυτό. 20 Απριλίου γιορτάζουν αυτοί που λένε ότι ναι μεν στις 12 μαζεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πήραν την απόβαση, ίδρυσαν το σύλλογο, αλλά στις 20 μπήκε η σφραγίδα από το πρωτοδικείο. Και λέω εγώ, αν είχε ας πούμε... στις 12, φίλε, ναι, ναι, δεν ναι, ισχύει. Το 20 δεν είναι... Όχι, εντάξει, που ήρθε στο και τι μας νοιάζει, και γιατί δεν ξανακάνουμε εμείς 20 μια γιορτή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Φυσικά για να κάνουμε 21, δεν υπάρχει θέμα. Απλά αυτό γεια ισχύει. Γεια σου φιλάρετε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα. Πάω, ξαγαπώ, πάω και σε ένας, γενέθλε 2-3 φορές δεν έκανε κανένας. Καλημέρα. Μόνο εμείς. Μόνο εμείς, μόνο ρε φίλε, εμείς. Μόνο εμείς. Απλά αυτό ισχύει, μπήκε η σφραγίδα. Έλα, είσαι ο. Έλα, καλώς τον. Έλα, Άκη. Κάτι τώρα που διαφέρει. Και τότε το κράτος μας ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Πιστεύω χειρότερο, φίλε. Δεν μου λες, μια που είσαι και δημοσιογράφος, γιατί φαγώνονται στο Δήμο... Προτιμώ το ραδιοφωνικός παραγωγός. Μάλλον προτιμώ το ραδιοφωνατζής. Εντάξει, όπως θέλεις. Ναι. Γιατί φαγώνονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ρε Κωστή, εδώ και πόσες μέρες τώρα. Δεν μπορούν να κάνουν ένα συμβούλιο της προκοπής. Φαγώνονται. Ναι, για λίγο ψάξω το να δεις τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί περιμένουν να μαζευτούν, να βγάλουν μια απόφαση για το γήπεδο. Όποιος, άκουσε με Άκη, θα το πω έχοντας να απόλυτη επίγνωση μιλάω, των λόγων μου, βεβαίως, όποιος νομίσει ότι μπορεί στις νόμιμες απαιτήσεις του ΠΑΟΚ να μπει εμπόδιο, να βάλει φρένο, να βάλει τροχοπέδι, να νομίζει με το μυαλό του ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο, ξαναλέω, στις απόλυτα νόμιμες και απόλυτα λογικές απαιτήσεις που έχει ο ΠΑΟΚ να μπει εμπόδιο, θα φροντίσουμε να μαθευτεί το όνομά του. Τίποτα άλλο. Να πούμε ο Τάδε κύριος, στο δίκαιο αίτημα, ναι. Θα μείνω στο δήμαρχο, γιατί τον βλέπω μια-δυο φορές την εβδομάδα, τον βλέπω, την ίδια ώρα περνάω και κοντά στο σπίτι του που μένει και κατά σε 9 η ώρα κλείνει το μαγαζί για αυτόν. Ξέρεις, πάει στο σπίτι του και το ρώτησα κάτι, του λέω τι γίνεται, πότε θα τελειώσει η υπόθεση με αυτό το θέμα, σαν να μασάει μαστίχα. Και κάτι δεν μου λέει, γιατί λόγω εμπειρίας είμαστε και στα 55 μας, έχουμε μάθει πολλά από τη ζωή. Γιατί αυτός μας τα μασάει, κατάλαβες. Και δεν ξέρω και θα δούμε και θα το κάνουμε και δεν είναι τόσο εύκολο και στα ραδιόφωνα βγαίνει και λέει άλλα, κάτι σαν το Τσίπρα δηλαδή. Μάξι. Εγώ το είπα, την δική μου την πρόταση την είπα. Έτσι, το δικό μου το σχόλιο το έκανα. Ξαναλέω, δεν έχουμε καμία απέτηση. Κανένας δεν συνυπογράψει το οτιδήποτε παράνομο. Έτσι, αλλά στα δίκαια αιτήματα του ΠΑΟΚ, όποιος νομίζει ότι μπορεί να κολυσιεργήσει, να μπει εμπόδιο και να το πουλάει και με μούρι στο καφενείο, θα έχει πραγματικά την δημοσιότητα που του πρέπει. Τώρα να πούμε κάτι για τον Ανδρέα και περαστικά. Ο Ιμπραήμοβιτς έπαθε και αυτός τώρα στα 36 λίγο πριν καιρό.
εξάμηνο, οχτάμηνο. Ναι. Έπαθε και αυτό το ίδιο. Στα 36 του, 2 μέτρα. Προσέξτε, έχει σημασία το βάρος. Σωστό. Το ύψος, το ύψος, το ύψος κυρίως. Συνεχίζει να παίζει μπάλα μετά. Το ίδιο έπαθα και εγώ. Σε πιο μικρή ηλικία. Ίδιας αξίας με τον Ιμπρέμοβιτς. Στο ίδιο ύψος σχεδόν. Συνέχισα να παίζω μπάλα και πήρα και μεταγραφή. Άρα και τι να μασίσουμε. Και όσοι νομίζουν ότι ο Βιερίνια... όχι ρε παιδιά. Θα γυρίσετε τα παπούτσια του. Όχι. Κάνουν λάθος γιατί βγαίνουν κάτι μαϊντανί, Κωστάκι μου. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή. Okay. Όχι, γιατί άμα θέλει ο Βιερίνια να σταματήσει και νιώσει ο Βιερίνια ότι θέλει να σταματήσει, θα το αποφασίσει ο ίδιος. Δεν θα το πει κανένας, Κερβελές. Έτσι. Λοιπόν, δεν αποφασίσει κανένας για τον Βιερίνια. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα που ξέρει ο ίδιος αν μπορεί και πόσο μπορεί. Ας τον αφήσουμε τώρα, γιατί προέτρεξαν πάλι να του βάλουν 2-3 χρόνια στην πλάτη χθες. Άκουσα να πούμε ότι είναι ο 36χρονος. Αυτό θέλουν. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά, ξύδι. Να πω και κάτι και τελειώνω, Κωστή. Ναι. Για αυτούς που κοιμούνται, για τους δικούς μας μιλάω πάντα, για αυτούς που κοιμούνται. Για να δείτε τι μεγάλη ομαδάρα έχουμε παιδιά. Μέχρι και εδώ ανοίξαν κανάλι στα ραδιόφωνα. Γι' αυτό προσέξτε τι ακούτε και μην τους δίνετε συχνότητες και το κουμπί σβήστε το. Φιλιά να πολλά! Γεια σου Άκη! Έχει γνώση ο κόσμος. Καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Παρακαλώ. Καλώς το παιδί. Guten Morgen. Πώς λέμε, ο Σοκράτης πέθανε, ο Άινστεϊν πέθανε και εγώ δεν αισθάνομαι καλά τώρα τελευταία. Αγόρι μου. Έλα Κωνσταντίνε μου, έλα Φραγκφούρτη. Δύο-τρεις σκέψεις για αυτό όλο που έλεγες. Τελικά το Notre Dame μάλλον κρυφοπαοκτσάκι ήταν με κάποιον Πυρσό έπαιζε. Στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί η Παναγία των Παρισίων λες. Ξεκίνησα τα πανηγύρια από εκεί. Ξεκίνησαν. Θα τον κάψουμε τον κόσμο. Ξεκίνησαν. Μετά ξεχάσαμε τελικά ποιοι είμαστε. Είμαστε ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Και το πιο σοβαρό και το πιο σωστό για τον ΠΑΟΚ είναι μια ισοπαλία τώρα με τη Λεβαδιά και μια ισοπαλία με τα Γιάννενα για να τρώμε τα δάχτυλά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί. Ξεχάσαμε από πού ερχόμαστε τελικά. Συγγνώμη που σε διακόπτω να το τονίσω γιατί το ξέχασα χθες. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να γίνει στο Καφτατζόγλου το μάτς με τα Γιάννενα. Επειδή με ρωτούν, σας το λέω. Αποκλείεται να γίνει το μάτς στο Καφτατζόγλιο με τα Γιάννενα. Εντάξει. Δεν μου λέει για να πάρουμε παράτες για το πρωτάθλημα. Μπορεί να κρατήσει. Μα είπα χθες, δεν το πήραμε την Κυριακή για να κρατήσει η Δονή τα προκαταρτικά, τα foreplay που λέει, τα ερωτικά χάδια και όλη αυτή βλά να κρατήσει άλλη μια εβδομάδα. Έτσι δεν είναι. Θες να τελειώσει, γιατί κρατήσου λίγο. Ζήστε αυτό το πράγμα. Λες και το ζούμε κάθε μέρα. Δηλαδή για να το πάρουμε με τα Γιάννενα πρέπει να χάσουμε τώρα το Λεβαδιακό. Εγώ ξέρεις, επειδή σε αυτό που είπες για τους Πυρσούς και τα λοιπά, ναι. Διαβάζω, απολαυστικά διαβάζω, το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και λέει, θέμα, έγκριση καύσης πυροτεχνημάτων. Εγκρίνεται η καύση πυροτεχνημάτων την Κυριακή 21 Τετάρτου 19. Δεν είναι χιουμοριστικό, είναι έγγραφο του κράτους, κανονικά, έτσι, του Υπουργείου. Ναι. Από 9 ως 22 και 30, δηλαδή σου λέει μια μισή ωρίτσα και μετά έχει λευκό πύργο. Διάρκειας 5 λεπτών. Η ρήψη θα γίνει από την ταράτσα του δεύτερου γυμνασίου Άνω Τούμπας και μέσα από το γήπεδο του σταδίου του ΠΑΟΚ Τούμπα. Τα πυροτεχνήματα θα ανέλθουν σε ύψος 150 μέτρων από το σημείο εκτόξευσης. Δεύτερον, η άδεια αναφέρεται μόνο στην ασφάλεια των πτήσεων στη ζώνη κυκλοφορίας του αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Τρίτον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αρμόδιος πυροτεχνουργός 10 λεπτά πριν την έναρξη της καύσης και μετά το πέρας αυτής να επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Μακεδονία. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει! Καταλαβαίνετε τι θα γίνει! Κάψτε το! Όχι, δεν μπορώ φίλε. Παίρνουμε άδεια κανονικά, έτσι. Και μου λες για την Παναγία των Παρισίων. Πάω παντού. Δεν υπάρχει, φίλε. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Φιλιά, γεια σου, Κωνσταντίνε. Τι ζούμε, γεια. Φιλιά. Διάλειμμα. Άλλη μία. Ναι, πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Έλα, Κωστή, καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κρατήστε λίγο πισινή. Δυστυχώς κρατήστε πισινή, γιατί άλλα πράγματα θα βγουν στην επιφάνεια με την εκκλησία που κάει και σου.
αυτή την ιστορική εκκλησία. Εγώ με μακάρι να βγω ψεύτη. Αλέκος είσαι? Ναι. Αποθεώθηκες λοιπόν... προχθές. Άκουγες? Ναι. Που σε είδε ο άλλος να τρέχεις μέσα στο δάσος, αγόρι μου! Μαραθωνοδρόμι της εκπομπής! Για το δάσος του Μετσόβου πες το να. Έτσι! Τα χνάρια της αρκούδας. Έλα, λοιπόν, Everton, πάμε, σ' ακούω. Είναι ένα τραγουδάκι του Κινούση, το οποίο λέει όλα είναι πυροτεχνήματα, αξία έχουν τα καλά αισθήματα. Τώρα θα το βάλουμε λοιπόν, με το που θα γυρίσουμε, να ξέρεις. Κινούσης. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Βεβαίως, σ' ακούω. Μαζί με τον τεράστιο Αντρέ, τον τιτανοτεράστιο Σαβίδη και τον προπονηταρά μας. Ναι. Βάλτε κάπου εκεί πέρα και τον άνθρωπο που ήταν, που ανέκοψε όλα αυτά που συνέβαιναν χρόνια και ζαμάνια και δεν είναι κοντά μας. Μην το πεις, θα το πω εγώ. Τον Μίχελ. Τον Μίχελ, ο οποίος έφερε, άρχισε να φέρνει παιχταράδες, ενώ οι άλλοι φέρναν πύχη από τη Βραζιλία, όποιους δεν ξέρανε μπάλα να παίζουν. Και κάτι τελευταίο. Αν και για τον Μίχελ, το αναγνωρίζουμε την περίπτωση του Μάτος. Εγώ δεν ξεχνάω όμως ότι δεν ήθελε με τίποτα το Βιερίνια, Αλέκο. Έτσι. Για να τα λέμε, επειδή είσαι παλαιός ακροατής, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ούτε γραμμές, ούτε τίποτα. Δεν είναι μόνο ο Μάτος. Δεν είναι μόνο ο Μάτος. Εγώ λέω το Μάτος γιατί είναι αυτός είναι το μεγάλο δώρο. Αυτός είναι το μεγάλο. Όλοι και όλοι οι υπόλοιποι που έφερε. Βάλε και τον άλλο από το πράσινο ακροτήριο, βάλε και τον άλλο που πήγε με 10 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία. Δεν διαφωνώ. Όπως του χρεώνουμε, έτσι του πιστώνουμε. Κωστή, και τα καλά και τα άσχημα. Για να συνεχίσω, γιατί εγώ δεν πήρα μόνο γι' αυτό. Να αναγνωρίζουμε όλους γι' αυτό το λόγο. Είμαι 52 χρονών και με προσβάλλει όλη αυτή η ιστορία των τελευταίων ετών. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι ιδρυμένος 21 Απριλίου. Όλη αυτή η κομπλεξική, η προοδευτική, η ανιστόρητη ή όλοι αυτοί που θέλουν να γράψουν καινούργια ιστορία δεν θα αλλάξουν την ιστορία της ομάδας μας, δεν θα αλλάξουν παραδείγματος χάρη να ανθρώπους που είναι γεννημένοι 21 Απριλίου και θα ντρέπονται να το λένε. Καταρχήν, όχι 21, όχι 21. 21 Απριλίου του 1926 ιδρύθηκε για τους κομπλεξικούς. Από τα 52 μου χρόνια, αυτό ξέρω τα 47. Καταρχήν, Αλέκο, ποτέ δεν έχει υποθεί 21. Πάντα λένε 20. Λοιπόν, πάντα έβγαινε και τα τελευταία χρόνια, πριν τα τελευταία αυτά, πάντα συνήθως ψάχναν το Σταύρο του 40. Και έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε χρόνια πολλά. Ναι. Ψάξτε το λίγο να το βρείτε. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τσακωθούμε γι' αυτό, αλίμονο. Όλα τα άλλα είναι για τους κομπλεξικούς. Να σου πω κάτι. Την ιστορία της ομάδας μας, της πατρίδας δηλαδή, μας, μια στιγμή λίγο. Κανενός και δεν Αλέκο, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο, μην το πας αλλού. Μην το πας αλλού. Προηγήθηκε όλων των άλλων γεγονών. Αν υπάρχει αυτό μία ημερομηνία εκεί, είναι 20η και όχι 21η. 20η. Εγώ σου λέω λοιπόν, υπάρχει λόγος για αυτό το θέμα να τσακωθούμε μεταξύ μας. Σου λέει ο Εραστέχνης, έπεσε κιόλας. 12 του μηνός μαζευτήκαμε και πήραμε την απόβαση. Σου λέει ο άλλος, 20 πήγαμε στο πρώτο δίκαιο. Υπάρχει σφραγίδα. Τώρα αν εσύ δεν το πας μια μέρα μετά, δεν μπλέκουμε την πολιτική. Δεν μπλέκουμε τον ΠΑΟΚ με τα κόμματα και με τις ιδεολογίες άλλου είδους. Θέλω να πω εγώ. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Αλφα Πλάμ είναι το όνομα για ηλιακούς θερμοσύφωνες. Για φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Στην Ηλιούπολη, αυτός είναι ο αρχιμάστορας, αυτός είναι ο γνώστης, 65-17-18, Μακρυγιάννη 71. Ενημερώνεστε, περνάτε και μια βόλτα από εκεί. Ξαναλέω, τα κορυφαία ηλιακά στην πόλη. 12 άτοκες δόσεις, δωρεάν ζεστό νερό για 25 χρόνια. Με συλλέκτη τιτανίου, με άθραυστο κρύσταλλο, με boiler inox, τριπλής ιάλωσης, αθάνατα. Όχι πλαστικούρες, όχι απομιμήσεις, όχι δευτεράτζες, Alpha Plum. 65-17-18. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, υπενθυμίσουμε. Δύο μαγικά χαρτάκια δίνουμε για τον αγώνα της Κυριακής για τη Φιέστα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μια σακούλα κρέατα από το Κροπολίο Άγγελο στη Νεάπολη σήμερα. Και βέβαια δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα! Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Ζήστε τις στιγμές. Γλεντήστε το όλο αυτό. Νιώστε το. Πόσο κοντά η χαρά και η λύπη.
Αν ρωτούσε κάποιος Κυριακή πρωί, υπάρχει κάτι που θα σου χαλάσει πραγματικά το κέφι και τη διάθεση, έστω για μία μέρα, δεν νομίζω να του έλεγα κάτι άλλο. Χθες το πρωί είπα, προτιμούσα να χάσω το αίτητο και να είναι υγιής ο αρχηγός. Στραβώσανε κάποιοι, σας το ξαναλέω. Εγώ το χαλάλιζα ρε, το πρωτάθλημα θα το πάρω. Okay. Για να έχω υγιή τον αρχηγό, το χαλάλιζα, αλήθεια σας το λέω. Και το λέω και με πόνο καρδιάς. Το χαλάλιζα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction, 323-003. Αυτός γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση. Ενημερωθείτε, πάρτε τηλέφωνο για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. Πρότυπη εταιρεία με το συνεργείο της, αρχιμάστορας. Πάμε να πάρουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω για τελευταία φορά και το τελευταίο τέταρτο. Κληρώνουμε δύο μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής. Για τη φιέστα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δύο υπέροχες λαμπάδες ΠΑΟΚ και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο. Άγγελο στη Νεάπολη. Αύριο θα ξαναδώσουμε από Μιχάλη, όπως δώσαμε και χθες. Πιθανόν αύριο να δώσουμε και από τους δύο μαζί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε πώς θα γίνει. Όσο περισσότερο μπορούμε. Και φυσικά και τα δύο εκλεκτά Ακροπολεία. Και ο Μιχάλης που είναι χρόνια αδερφός και φίλος. Αλλά και τα παιδιά από το Ακροπολείο Άγγελος. Κοιτάμε όσο μπορούμε να δώσουμε. Και με την καρδιά τους όλοι τα δίνουν τα κρέατα. Και αν δεν τα έδιναν έτσι, θα τα πουλούσαν. Είναι ότι θα τους έμεναν, να ξέρετε. Ουρές ο κόσμος. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Ναι. Καλά, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Καταρχήν, βάλουμε σκληρός 283. Σε να σε βάλω, ρε Σελάρα. Ναι, έλα. Να μην ξεχνάμε και το νου μας τρεμάλια για την Κυριακή, γιατί αυτοί που να πάρουν και να πούν και να μας αγκάλιασαν. Συγγνώμη, μην το ξεχάσω. Ο ένας από αυτούς που κέρδισαν χθες τα εισιτήρια ήταν από τα τηλέφωνα να πάρει τηλέφωνο να αφήσει το ονοματεπώνυμό του. Ξέχασα να ρωτήσω. Πήρε, εντάξει. Okay. Γιατί ήταν από. Εσείς που βγαίνετε από τα τηλέφωνα, δεν έχω ολόκληρο το νούμερο να σας πάρω μετά. Πρέπει να παίρνετε εσείς, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έλα, Στελάρα μου, sorry που σε διάκοψα. Δεν υποτιμάμε κανένα αντίπαλο, γιατί αυτοί που να πάρουν και κανένα πριμ και να μας συμμουδιάσουν στην κλωτσιά. Και δεν ξέρουμε και ποιο κουράκι θα παίξει το παιχνίδι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Παίζουμε ένα πεσμένο που δεν έχει να χάσει τίποτα και σου λέω να πάρουν και πριμ. Όλα είναι. Σε αυτή τη χώρα έχουμε δει τα πάντα. Γι' αυτό θα πάμε ψηλασμένοι παντού. Το νου μας παντού, γι' αυτό το λέμε συνέχεια. Παντού. Το νου μας ρημάλια να το βάζει συνέχεια. Δεν ούτε την τελευταία Κυριακή δεν θα ησυχάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό κάπως αστείο που το λέω. Είναι η πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε έναν πόντο. Έναν. Λοιπόν, νίκη με τη Λιβαδιά την Κυριακή και μετά πανηγύρι για πολλούς μήνες, για πολλές εβδομάδες. Όχι για μόνο μία μέρα. Κωστή, και το μόνο καλό, ας το πούμε, από τον τραυματισμό του Βιερίνια θα είναι ότι θα έχουν ένα ισχυρό κίνητρο οι παίκτες να τον αφιερώσουν το κύπελλο, ρε φίλε, τίποτα άλλο. Δηλαδή θα έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να παίξουν και γι' αυτό να στο τελικό. Και γι' αυτό. Δηλαδή θα είναι το μόνο κίνητρο που θα είναι αυξημένο σε σχέση με το κίνητρο που θα είχαν πάλι θα το θέλουν το Κύπρο, τώρα θα το θέλουν ένα παραπάνω όλοι για να το αφιερώσουν στον αρχηγό. Να πω παρεπιπτόντως ότι την Μεγάλη Πέμπτη στις 4 το απόγευμα θα είμαστε στο Regency Casino, στην εκπληκτική αίθουσα στο Βεργίνα με την τεράστια, με την πιο μεγάλη οθόνη, με δωρεάν άφθορη μπύρα, με δώρα πλούσια, φανέλες αυθεντικές, ταξίδια κτλ. Στο ημίχρονο. Θα είμαι και εγώ εκεί για να δούμε μαζί τον ημιτελικό με την Τρίπολη τη Μεγάλη Πέμπτη, στη ρεβάνς του 2-0. Έτσι, έχουμε πρώτα αυτή την υποχρέωση. Γιατί λέμε όλοι για τον τελικό, αλλά έχουμε να περάσουμε πρώτα από εκεί. Εντάξει. Θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις μέσα στη βδομάδα. Την ερχόμενη. Οπωσδήποτε. Έγινε ρε φίλε για να μιλήσουμε κι άλλοι, τα λέμε Κωστή. Πολύ κρυωμένος είσαι πάντως. Χάλια φίλε. Έχεις αρπάξει, δηλαδή σε ένα βήμα πριν το όταν θα δεις τον κόσμο από ψηλά. Ας τα να πάνε. Γεια σας Στελάρα. Γεια σας Κωστή. Γεια. Σας προσέχω, δεν θέλω να μου κρυολογήσετε. Πουλάκια μου. Να είστε υγιείς όλοι, να ζήσετε τη φιέστα. Να ζήσετε τη στέψη. Για αυτούς που γεννήθηκαν και δεν το έχουν βιώσει. Οι γεννηθέντες. Μετά από το 1985, ένα παιδί που γεννήθηκε τη χρονιά που η Αργεντινή πήρε το Μουντιάλ το 86, δεν έχει δει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Για αυτούς οι οποίοι πέρασαν, τα βίωσαν και το 76 και το 85, αλλά έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Λόγω του ότι έκαναν τον κύκλο της ζωής τους, γέρασαν και έφυγαν έτσι έχοντας
εκπληρώσει το στόχο της ζωής, έχοντας κάνει τον κύκλο της ζωής πλήρης ημερών. Κυρίως για αυτούς όμως που έφυγαν πρόωρα και άδικα και ήταν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά στα Τέμπη, τα δύο παιδιά που κάηκαν το 91 μέσα στο αυτοκίνητο, στην Εθνική Οδό, το παλικαράκι στο μάτς με το Λεβαδιακό που ανέβηκε να βγάλει φωτογραφία, ο Νάσος, ο Κατσούρης, ο Πικιλίδης, η Τούλα, ο Κωνσταντίνος, όλοι αυτοί που δεν πρόλαβαν να το ζήσουν αυτό. Που δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτή τη στιγμή που θα ζήσουμε εμείς την Κυριακή. Ο Θεός μας αξιώνει, άλλος μικρότερος, άλλος μεγαλύτερος, μας αξιώνει να ζήσουμε το πιο ξεκάθαρα παντελονάτο, το πιο κρυστάλλινο, το πιο αρσενικό, το πιο αρχηγάτο πρωτάθλημα που έχει πάρθει ever. Είδατε, ακόμα και την Κυριακή στη Λάρισα. Τι λύσα, τι λύσα από όλους. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πάμε στον Μέθ. Τρελοτήμονο. Καλώς στον Τρελοτήμονο. Έλα ρε ξενοφόντα. Τι λέει Κοτσό. Η ομάδα έχει φόντα. Γεια σου φίλε ξενοφόντα. Έτσι να κάνω ένα μικρό καρσιλαμά. Λοιπόν. Αγόρι μου. Τα περαστικά μας στον αρχηγό μας. Να είναι γρήγορα δυνατός και γερός πίσω. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει πότε γεννήθηκε ο ΠΑΟΚ, δεν πάει να γεννήθηκε και 29 Φεβρουαρίου. Αυτό ακριβώς, θα βρούμε τώρα να μαλώσουμε και γι' αυτό. Δεν υπάρχει όμως 21 Απριλίου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο αγώνας της Κυριακής. Αυτό, όπως να το λες. Να κάνουμε τη φιέστα, να τη γουστάρουν οι μικρότεροι και να τη θυμούνται ακόμα περισσότερο οι μεγαλύτεροι. Έτσι. Όπως το λες. Έχεις κάνει, δεξιά σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ναι. Έχω κάμερες παντού να ξέρεις. Γιατί δεν έχεις αλάρμ. Βλέπω, γιατί δεν έχεις ανοιχτά αλάρμ. Είμαι σε παρκέτα μέσα. Α, είσαι σε παρκέτα. Εντάξει. Έγινε. Απλά ρωτάω εγώ. Βάλεμε και τις σκληρώσεις. Έλα ρε ξενοφών. 3-3-3. Να σε καλά αδερφέ μου. Και την Κυριακή θα είμαστε δίπλα. Αυτά. Δίπλα θα είμαι. Εκεί. Εκεί okay, θα είμαι. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Να είσαι γερός. Yeah. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Σου μου σου λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Προσέξτε τι λέω κάθε φορά. Προσπαθώ να το πω για τους καινούριους γιατί όπως δείχνουν και τα νούμερα που σπάνια τα αναφέρω έρχονται και άλλοι στην παρέα μας. Καταλαβαίνουν τι είμαστε σαν εκπομπή, καταλαβαίνουν το σκεπτικό μας, το χαρακτήρα μας, καταλαβαίνουν την ιδιοσυγκρασία μας, καταλαβαίνουν τι είναι το ζουμού σου. Λέω λοιπόν το εξής, δεν είπαμε ποτέ ζούμε ευτυχισμένες στιγμές ή ζούμε χαρούμενες στιγμές, είπαμε ζούμε μεγάλες στιγμές. Ο τραυματισμός, ο βαρύς τραυματισμός του Βιερίνια είναι μια μεγάλη στιγμή. Όχι χαρούμενη, όχι στιγμή ευτυχίας. Είναι μεγάλη στιγμή όμως γιατί όλοι νιώσαμε ότι μας κόβεται το στομάχι στα δύο. Νιώσαμε ότι χτυπάει ο δικός μας άνθρωπος. Νιώσαμε το δικό μας πόδι να σπάει εκείνη τη στιγμή, το δικό μας γόνατο. Ακούσαμε τον ήχο, το κρακ σαν ήταν το δικό μας πόδι. Ο μορφασμός ήταν και δικός μας. Η στιγμή λοιπόν που λαβώνεται ο αρχηγός και εμείς δεν έχουμε όρεξη για τίποτα εχθές, η στιγμή που η οικογένεια όλη βγάζει από μέσα της όλη την αγάπη που έχει. Ο καθένας πάνω στη γη για αυτόν τον άνθρωπο. Τη στιγμή της ανίποτης χαράς, το ότι συσπυρωνόμαστε και ότι νιώθουμε έτσι για αυτόν τον άνθρωπο είναι μια μεγάλη στιγμή. Είναι ένα ζουμουσού και αυτό. Παρότι έχει λύπη και στεναχώρια μέσα. Προσπαθώ να το εξηγήσω στους καινούριους που έρχονται στην παρέα μας. Μια οικογένεια δεν τη δένουν μόνο οι γάμοι και οι χαρές. Μπορεί να τη δέσει μια αρρώστια. Μπορεί να τη δέσει μια περιπέτεια που έχει ένα μέλος της οικογένειας. Κάτι που θα πάει στραβά, που θα συσπυρώσει τους υπόλοιπους. Που θα είναι εκεί να σταθούν δίπλα τους στη δύσκολη στιγμή. Που δεν είναι χαρούμενοι, το ξαναλέω. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Η χαρά δίπλα στη λύπη. Το άσπρο δίπλα στο μαύρο. Η ευτυχία δίπλα στη δυστυχία. Αυτό ακριβώς είναι. Και όλα γίνονται για ένα σκοπό.
Ίσως αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να πάθει αυτή τη ζημιά για να δει αυτή την να πλημμυρίσει από αγάπη. Από κάθε άκρη του κόσμου. Να περάσει αυτή την περιπέτεια για να το βιώσει εις τριπλούν, εις τετραπλούν, εις πενταπλούν. Και θα το καταλάβει και την Κυριακή. Κάποιος έγραψε και δεν διαφωνώ και πολύ. Να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, να χαλαλήσουμε μία αλλαγή και να μπει στο 92 στις καθυστερήσεις με τη φανέλα. Την ασπρόμαυρη, με το σορτσάκι, με την κάλτσα, με το ποδοσφαιρικό παπούτσι να μπει μέσα. Να φορέσει το περιβραχιόνιο και ο αγώνας να τον βρει μέσα. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Θα χαλαλήσουμε μια αλλαγή. Ας κάνει δύο αλλαγές ο Ρασβάν. Νομίζω δεν το έχουμε πάρει το μάτς. Και στο 91 να γίνει αλλαγή, να μπει μέσα ο άνθρωπος. Κουτσένοντας να μπει μέσα ο αρχηγός. Το προτείνουμε, ακούνε άνθρωποι που είναι στην ομάδα. Δεν είναι δική μου ιδέα, τη μεταφέρω, την έγραψε χθες ένα παλικάρι στην ομάδα. Με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Να γίνει έτσι. Να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, να είναι στον πάγκο και στο 91 στις καθυστερήσεις να μπει μέσα. 30 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Να περπατήσει, να πάει στο κέντρο, να σηκώσει τα χέρια και να γυρίσει να χαιρετήσει τον κόσμο. Γιατί έχει την τόσο καθοριστική συμβολή σε αυτό. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Στο ΜΕΘ επόμενο. Γεια. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σου, καλημέρα. Και συγγνώμη που καθυστέρησα. Έλα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, Χάρη. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Όλα έτσι. Θα βρω και το παιδί που το έχει γράψει. Λέγε εσύ, γιατί θέλω να πω και το όνομά του. Ναι. Θα σου το πρότεινε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Για ποιο λόγο να μην γίνει. Να γίνει. Το αξίζει. Δικαιωματικά είναι αρχηγός. Τον αγαπάνε όλοι. Είναι ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην γίνει. Και πιστεύω το μάτς θα καθαρίσει από νωρίς και έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεύτερον, θέλω να σε ρωτήσω κάτι όταν αφορά την διαδήλωση του μνημείου. Μνημείου. Έγραψαν σπρέι επάνω στο μνημείο των παιδιών. Ωραία. Οι φωτογραφίες που είδατε με κομμένο το εκκλησάκι είναι από την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι από την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια φωτογραφία που το δείχνει αυτή τη στιγμή το καινούργιο, το φρέσκο. Κάποιος που πήγε εκεί πέρα μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ότι σβήστηκαν τα συνθήματα. Ή ότι υπήρχαν. Σβήστηκαν άμεσα τα συνθήματα. Υπήρχαν 100%. Δεν ήταν... Κυκλοφορείς τη Λάρισα το εξής. Από κύμα φαντασίας. Ναι. Ότι είναι κύμα, είναι δάκτυλος κάποιου προέδρου που έχει η Λάρισα. Πρόσεχε τι σου λέω. Προέδρου συνδέσμου, λες. Όχι, προέδρου ομάδας. Μάλιστα. Εγώ δεν θα πω το όνομα. Όλοι ξέρουν ποιος είναι. Ότι το φαντάστηκαν αυτό δηλαδή. Όχι. Ότι είναι δημιούργημα. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Χάρη, πες τι, ότι δεν... Λοιπόν, ακούγεται στη Λάρισα, οι σύνδεσμοι έχουν βγάλει, μάλλον ανακοίνωση θα βγάλουν, ναι, ότι είναι δημιούργημα του Κούγια όλο αυτό. Ότι δεν υπήρξαν ποτέ συνθήματα. Ναι, ότι δεν υπήρχε γραμμένο σύνθημα. Η Λάρισα θα βγάλει, οι σύνδεσμοι θα βγάλουν ανακοίνωση μάλλον γι' αυτό. Δεν ξέρω, εμένα ο κουμπάρος μου είναι από τη Λάρισα. Το παιδί είναι, ναι, ΑΕΛ και μου λέει άμα τον βρείτε, δείχτε τον, μας λέει να τον βρούμε εμείς. Να τον αγαπήσουμε. Ναι. Δεν υπάρχει, λέει, τέτοια περίπτωση. Τι να πω, αν είναι μία φορά άρρωστο να πηγαίνεις και να γράφεις τα συνθήματα, αυτό, είναι δύο αυτό. Άρρωστο να το φαντάζεσαι αυτό για να εξυπηρετείς σκοπούς. Δεν μπορώ, δεν αυτό έχω γνώση για το θέμα. Δεν μπορώ όμως. Έχω σοκαριστεί από εχθές που το έμαθα, έχω σοκαριστεί. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αλλά αυτό το πράγμα που μου λες. Με λες, φίλε, μένετε μεγάλος πόλεμος. Ξέρω τι είπε ο Κούγιας, ότι είναι Αλβανοί αυτοί που πήγαν και το έγραψαν, ότι είναι μια μερίδα οι οποίοι έχουν ποινικό μητρό λερωμένο. Τέλος πάντων, δεν μπορώ. Για ποιο λόγο αναφέρθηκε σε Αλβανούς. Εντάξει, ούτε αυτό το ξέρω, ούτε θέλω να, ναι, μπλέξω μπορώ με αυτά τα θέματα πω, γιατί δεν τα ξέρω. Μπορώ να σε πω τα πάντα. Έχω σοκαριστεί με αυτό που έμαθα, γιατί αυτό, αν το έκανε αυτό το πράγμα, είναι απίστευτος αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Πάμε εμείς στα δικά μας. Θα ζήσουμε μεγάλη στιγμή στην Κυριακή. Μαζί, όλη παρέα, όλη μια γροθιά. Παιδιά, να κερδίσουμε. Αυτό, μην αυτό ξεχνάμε το βασικό. Πρέπει να κερδίσουμε. Αυτό που λέμε από πέρσι το Γενά. Έτσι, έτσι. Παιδιά, γιορτάζουμε χωρίς κάτι ξεχνάμε. Στρεμάδα, το νου
σας καλά, μάλλον. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι ακριβώς. Αυτό. Μην το ξεχνάμε. Αυτό. Όχι, παιδιά, όχι. Πρώτα η νίκη και μετά η γιορτή. Πρώτα γάμος και μετά το πανηγύρι. Μην διαζόμαστε. Έτσι, είναι, έτσι ακριβώς. Υπάρχει κάτι συμβαίνει, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Δεν θα τους κάτσει καλά όλο αυτό. Δεν θα το χωνέψουμε ποτέ. Βλέπετε τι γίνεται. Φιλιά όλοι πολλά! Μαζί. Φιλιά! Όχι, βάλε μου σκληρώσεις, αδερφέ. 459. Γεια σου, Χάρη! Σε χαιρετώ! Ζουμουσού, αδερφέ! Ζήστε το! Πάμε να πάρουμε, μην παίρνετε άλλο τις γραμμές, τρεις που έχουμε μέσα. Τέσσερις. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Πάμε! Μεθεπόμενος! Καλημέρα σας! Ναι! Πέσαμε! Πάμε στην μεθεπόμενη! Χαμός γίνεται! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι, καλημέρα! Έριξες δύο, αδερφέ! Μπράβο! Μαρκάρισμα τρικλοποδιά από πίσω! Σκαριές στη γάμπα! Γεια πες! Σε ακούμε! Ναι, καλημέρα! Μαζί μιλάμε! Καλημέρα! Μαζί! Καλημέρα, πάση να παίρνω! Καλώς ήρθατε! Γεια σου, φίλε μου! Ξανά, γιατί δεν σε ακούμε! Ναι, τώρα σε ακούμε! Έλα! Σε χάνουμε, αδερφέ, ακούγεσαι στο βάθος. Αν έχεις hands-free, βγάλ το. Τώρα σε ακούμε. Αν έχεις hands-free, βγάλ το. Όταν έχω, μ' ακούς. Τώρα σε ακούμε καθαρά. Πάμε. Είμαι σε εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, στο Μόλι, είμαι, λέω. Ωραία, μάλιστα. Στον Άγιο Δημήτριο, πάω κάτω και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη φιέστα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Για τη μεγάλη φιέστα με τρέλα. Ερχόμαστε με τρέλα. Έτσι. Σας περιμένουμε. Σε χάσαμε. Κάτι γίνεται εκεί. Λοιπόν, φεύγω. Τρεις έριξεις, αλλά και εσύ δεν βγήκες όπως έπρεπε. Δώσε μου δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 89. Μαέστρο. 72 και 40. Μπορούμε να φύγουμε το συνθηματάκι, αδερφέ μου. Μπορείς, αν έχεις την καλοσύνη. Αν δεν έχεις, θα έρθω να τα βάλω εγώ. Αγόρι μου. Καλημέρα σε όλους. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τίποτα από μηνύματα. Όλα μπαίνουν στην κλήρωση. Σε όλους σας καλημέρα. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Βασιλική μου. Καλημέρα στο Βαρχνίδη το Γιάννη. Καλημέρα στο Καλαμουτσάκι τον Μιχάλη. Καλημέρα Καλαματιανέ Μιχάλη. Μαγικό χαρτάκι Αναστασιάδης Βασίλης. Ο Κουνατίδης ο Γιώργος. Η Μελισσέδη Κασιανή. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Ερμιώνη. Γεια σου Άννα Χούχλια, γεια σου Ψαθόπλε Σπύρο, γεια σου Κρήτον Αφυσέα, γεια σου Εφρέμ, γεια σου Πεντίδη Δημήτρη. Γεια σου Δημητράκη. Λοιπόν. Πώς περνάω, λέει, για τη λαμπάδα που κέρδισα χθες. Δημήτρη, έρχεσαι από το στούντιο εδώ. Για τη λαμπάδα. Καλημέρα στην Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, ο Γιώργος ο Τίτος. Γεια σου. Καλημέρα σου Μουσάκη, λέει, ο Σολομονίδης ο Θανάσης, ο Χαριστός ο Δημήτρης. Καλημέρα περαστικά στον αρχικό ο Κώστας ο Γιαβρόπουλος. Καλημέρα. Γεια σου Άννα Χούχλια, γεια σου Χαριστέ Δημήτρη. Γεια σου Δήμητρα, γεια σου Βασιλική, γεια σου Αφροδίτη. Καλημέρα. Γεια σου Χριστίδου, Μαρία, λοιπόν, δεν προλαβαίνω, πρέπει. Το πρώτο εισιτήριο κερδίζει. Λοιπόν, ο Μανολάκης Δημήτρης, Δημήτρης Μανολάκης σε 489 το νούμερό σου. Καλημέρα, βάλαμε σκληρώσεις. Έρχεστε, θα σας πάρει και η Μαριλής έτσι κι αλλιώς, για να δώσετε άμκα και ταυτότητα. Το δεύτερο εισιτήριο πηγαίνει στον... στην Αναστασία Δημητροπούλου σε 549. Δημητροπούλου Αναστασία. Και εσύ, θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάω να δώσω τις λαμπάδες. Έτσι αγόρι μου, άστο να παίξει. Λοιπόν, τη μία λαμπάδα κερδίζει ο Γιάννης 605. 6948-605, βάλαμε σκληρώσεις, λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, καλημέρα, πώς αντέξουμε άλλη μια εβδομάδα, τα χρόνια τα πολλά και τώρα οι μέρες φαίνονται αιώνες. Βάλαμε σκληρώσεις, λέει ο Γιάννης. Κερδίζει τη μία λαμπάδα. Η άλλη λαμπάδα πηγαίνει στο Ζλατανίδη το Μάκη, 905,
Δώσε μου και για κρέατα. Μου είπες για κρέατα. Δώσε μου και για κρέατα. Το ένα. Η Μικροπούλου Αναστασία κερδίζει τα κρέατα. 6979-784. Τα πάμε όλα. Και τα εισιτήρια. Ωραία. Φτάνουμε στο τέλος. Υπενθυμίζουμε για κάθε φορολογική σας απορία, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί, η κορυφαία εδώ και 25 χρόνια εταιρεία φορολογικού σχεδιασμού, Φοροπρόβλεψη, Βενιζέλου 50, τηλεφωνήστε στο 2250-02 και ενημερωθείτε για χρέη, για ρυθμίσεις οφειλών, για περιουσιολόγιο, για το πόθεν έσχες, για το σχεδιασμό σας στο φορολογικό. Τα πάντα όλα. Φοροπρόβλεψη Γιώργος Μπουτσιάνας εδώ και 25 χρόνια. Φυσικά ο κορυφαίος χαλβάς στη γη είναι ο χαλβάς Λουκάς. Lukas.gr, μπείτε ενημερωθείτε με τη γεύση από την Κωνσταντινούπολη που έφεραν οι παππούδες. Υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικές. Σε εκλεκτά σημεία. Όχι όπου όπου. Και εννοείται λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος πήγε ξαναπήγε. Υπέροχα πεντανόστιμα, πεντακάθαρα, ζουμερά, καλοψημένα κρέατα και χειροποίητα γλυκά. Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Έρχεστε από εδώ Σάββατο πρωί για τα εισιτήριά σας. Ελπίζω να μπορούμε να δώσουμε και αύριο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Φιλιά.